Εδώ είμαστε και σήμερα, εδώ είμαστε. Basket City, Νίκος Μοσχοβίδης πίσω από το μικρόφωνο. Πάμε μαζί μέχρι και τις 10 .00. σήμερα και με παιχνίδι όπως είχαμε και, και χθε. Χθε το παιχνίδι του Άρη, σήμερα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ που είναι σε εξέλιξη στην uh, Τουρκία. Γκαζιαντέ ΠΑΟΚ, τρία λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, το σκόρ είναι 44-43 σε ένα κακό μάτς. Uh, σε ένα μάτς που κανένας από τους δύο uh, δεν έχει βρει ρυθμό, σε ένα match που... Uh, ο Πάοκ μπήκε πιο καλά, αλλά η Γκαζιαντέπ κυρίω με την ατομική τη ποιότητα α, το έχει κοντά. Και όταν λέμε την ατομική τη ποιότητα, εννοώ του Αμερικανού τη και το γεγονό ότι ε, στην άμυνά τη ε, δεν αφήνει τον Πάοκ να φτάσει εύκολα στο καλάθι τη και αυτό έχει δημιουργήσει θέματα. Παρότι ε, ο Πάοκ έξω από τα 6 και 5 σου καλά, έχει 5 στα 10, θα πούμε αρκετά. έχουμε να πούμε και για. Και για ρεπορτάζ ε, Άρη μετά τη χθεσινή ΤΑ από την Νίμπουργκ και για ό,τι άλλο γίνεται στην Ευρωλίγα που έχει διπλή αγωνιστική φυσικά αυτή την εβδομάδα με το χωριστό παιχνίδι του Παναφνέκου σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός με Τζέσσε αύριο και μεθαύριο έχει πάλι κανονικά αγωνιστική ένα άστοχο τρίποντο του Λάκη Jones πριν από τον Πάοκ ένα φάουλ τώρα από τον Μαργαρίτη στον Μπάλαζιτς τρίτο μαδικό για τον Πάοκ στην τρίτη περίοδο μέχρι στιγμής κανένα δεν έχει ξεχωρίσει από πλευρά Πάοκ στο σκορ. Α, και ενώ ότι ο Κλάσεν έχει 10 πόντους Η περισσότεροι είναι από την πρώτη περίοδο που είχε 8 α, 6 έχει ο Χαραλαμπόπουλος, από 5 ο Μαργαρίτης, ο Ζάρας, ο Γκος που έβαλε τώρα 5 στην τρίτη περίοδο όσο είχε θέμα με τα φάουλ α, και ήταν στον Πάγκο Λάιον σας ένα rebound από τον Μαργαρίτη τώρα παραμένει το 44-43 είναι ένα παιχνίδι στο οποίο α, ο Πάοκ το θέλει γιατί α, είναι στο 2-6 όπω είναι η Γκαζιαντέπ <Σ> <Σ> η τέταρτη ομάδα του ομίλου είναι η Σαλόν, η οποία είναι στο 5-4. Ο Πάουκ, αν καταφέρει να κερδίσει σήμερα τον ένα καλάφι του, Μαργαρίτη μετά από του Κόνια, εκείνη το 44-45. Αν καταφέρει να κερδίσει σήμερα, έχει μια απόσταση δύο νικών από την τέταρτη θέση. Μετά τη διακοπή των, α, των γιορτών. Α, ο, 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 Κόνιαρη έκλεψε και δίνει στο κουμπάλι που καρφώνει 44-47. Έλεγα λοιπόν ότι μετά την διακοπή των γιορτών α, έχει δύο τέσσερα παιχνίδια με την Ορλαντίνα και τη Σαλόνα. Αν καταφέρει να τα πάρει, Uh, σίγουρα μένει μέσα στο παιχνίδι. Πάλι οι ελπίδε είναι λίγε, γιατί όπω έχει εξελιχθεί ο Όμιλο, ακόμα και οι 7 νίκε μπορεί να μην φτάνουν. Ενώ ο Τζόουν δέχεται μια μεγαλοπρεπή τάπα από τον Ραντ στον ευνηδιασμό. Πάλι ο προσπάθησε να τρέξει πριν ο κουμπάλι κάρφο. Τώρα εδώ ο Ραντ ακολούθησε ψηλά τον Λάκη Τζόουν και έκανε την, uh, την, τάπα. Έλεγα ότι ε, uh, όποιο κερδίσει αυτό το παιχνίδι σήμερα, τον Γκαζιάντε Πάοκ. Έχει ακόμα κάποιε ελπίδε ε, για να είναι μέσα στην, ε, στην πρόκριση ως το, ως το τέλος αλλά ε, σε κάθε περίπτωση και αυτές δεν είναι πάρα πολλέ. Ε, ο Πάκ θέλει να σε εξαντλήσει να δούμε αν θα καταφέρει να κερδίσει σήμερα ο γκόσου Σουτάρι γιατί βγήκε καλά από τα σκηνά αλλά στόχισε παλί από για ένα rebound εκεί με τον uh, uh η μπάλα είναι για, τον, τουρκού. Uh, τους Τούρκους έχουμε 1 και 33 για το τέλος της τέτοις περίοδος 47, ο Πάκ έχει φύγει 3 φορές με, μέχρι με 7 πόντους αλλά πάντα οι Τούρκοι είχαν τι απαντήσει. Τώρα που ο Θεοδόρο έχει στον παρκέ τον Κόνιαρη, τον Γκο, τον Τζόουν, τον Μαργαρίτη και τον, και τον Κρουμπάλη. Έχει την μπάλα στα χέρια του ο Γκου που παίρνει να σκέψει ψηλά από τον Κάρτερ, ο οποίο είναι μια περίτεχνη ενέργεια εδώ και φτάνει μέχρι το Λιά. Παίρνει και το φάουλ. Πολύ δύσκολο καλάθι από τον Κάρτερ Τζούνιορ. σω να αρχίσει να κάνει και βήματα. Αλλά σημασία έχει ότι πήγε μέχρι το lay-up και πήρε και το φάουλ από τον, από τον Το σκορ είναι 46-47. Uh, είναι η βολή για τον Κάρτερ, ο οποίο Κάρτερ μπήκε στη δεύτερη περίοδο και rebound έχει δώσει για του τρόπου αυτού που θα φανώ και rebound έχει δώσει και λύσει στην επίθεση έχει δώσει ο Αμερικανό που ήρθε για να αντικαταστήσει τον, uh, τον AJ White. Α, uh, ο Κάρτερ ο οποίο είναι στου 13 πόντου. και έχει πάρει και 5 rebound μέχρι τώρα. Ο, ο Κάρτερ ο οποίο πέρσι ήταν μαζί με τον Φιλγκό. Uh, στην Πρίντιζη, Κάτι πρέπει να δέχτηκε και μία γωνιά και έχει πριστεί έτσι, πάνω το, το μάτι του. Δεν ξέρω αν είναι από πριν. Αλλά νομίζω ότι πριν δεν ήταν έτσι. Τέλο πάντων, 46-47, 1 και 17 πριν το τέλο τη τρίτη περίοδου. Είπαμε ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει καταφέρει να, να ξεφύγει ο Πάοκ. Και όσο πηγαίνει έτσι, η Γκάζιαντέ που παίζει κυρίως με το ένστικτο και με την ποιότητα κάποιων παιχτών τη. Θα το πιστεύει 47-47. Σταμάτη, τι γίνεται, φίλε μου, καλή ναι, Τι γίνεται, καλή ρε φίλε. Καλά, ρε φίλε, καλά. Έχει, έχει είναι... λίγο κρύο έξω σήμερα, ε. Πάρα πολύ κρύο, φίλε. Νομίζω φίλε. έχει, έχει πιο και... πολύ από χθε. πραγματικά είναι δύσκολε ναι, ναι. ε, στιγμέ. Ε, για όσου με βγάζουν σκυλιά έξω και κάθονται και ώρε. <laughs> <laughs> πραγματικά δύσκολα, εντάξει, τώρα πέρα από το χαβαλέ. Νομίζω ότι είναι και μέρε τέτοιε. Εντυπωσιακό κάθομαι τώρα, έτσι. Ο Ράντε έχει πατήσει σχεδόν από τη βολή. Ναι. Δεν ξέρω αν έκανε βήματα. Ε, Λάθο νούμερο. Μπορεί και να κάνει και βήματα. 14 για τον πάρο. Ναι, μπορεί να κάνει και βήματα. 41-47. <συσχελί> Ελεύθερο τρίμποδο από το Ζάρα θα μπει. Όχι, δεν μπαίνει. 5-13. Πάει χάλα και την τρίποντά του στην τρίτη περίοδο. Είχε 4-7 στο εμίχρονο. Είχε 5-10. Τώρα έχει πάει 5-13. Και ξαναλέω ότι όσο είναι έτσι το Μάτ, η Γκαζιαντέπ πιο πολύ το. Τιμωρημένη η Γκαζιαντέπ έχει μία νίκη. Στα τελευταία 15 παιχνίδια, παρακαλώ πολύ. Oh. Μία νίκη. Κέρδισε πριν δύο εβδομάδε την Ιουσάκα την εκτό έδρα. Έχει μόνο ήττε από εκεί και έπειτα στην, στην Τουρκία. Και μόνο ήττε μετά το παιχνίδι στο Παλατάκι τότε που ήταν το, είχε ξεκινήσει καλά τη σεζόν. Αλλά από εκεί και έπειτα το έχασε. Ο δεν έχει κάνει καταπληκτικό κάρφωμα. Απλά ναι. νομίζω ότι έχει κάνει σύν ένα βηματάκι από ναι, τα δύο που, που, που κάρφωσε. Τέλο πάντων. Λοιπόν. Με πολύ λίγο κόσμο, εντάξει. εντάξει ε, είναι σε, σε πολύ περίεργη φάση οι Τούρκοι. Ωραίο το γήπεδο Ναι, είναι σε περίεργη φάση, έχουν αλλάξει προπονητή, Πόσο χωράει το γήπεδο, νομίζω 6.000. Νομίζω κάπου τόσο έλοπα πριν. 5.500 6.000. Και του έχει δώσει πολλέ λύσει. Ο Κάρτρο φτάνει τώρα του 14 γιατί έχασε τη δεύτερη βολή. Ήρθε από τον πάγκο γιατί, γιατί είχε τρία φάλο Φρεϊμάνης και όμω έχει καταφέρει να τα πάει πολύ καλά. Τελευταία πτήση για τον πάγκο για να δούμε αν θα βγάλει κάτι εδώ σε αυτή την επίθεση. Ο Κόνιαρη ταλαιπωρεί την μπάλα. Έχει μείνει με τον Κάρτερ. Ο Κάρτερ του κλέβει την μπάλα, καθώ ο Κόνιαρη συνεχίζει να είναι εκτό τόπου και χρόνο μέσω επιθετικά. Ναι, 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 ναι. Ε, γενικά συμβαίνει αυτό στα τελευταία παιχνίδια και βέβαια ο Κόνιαρη σήμερα έχει δημιουργήσει. Έχει δώσει. Τώρα 4, να χάνει την μπάλα τόσο εύκολα playmaker από Το αντίστοιχο 4-5 άρε, το πούμε έτσι. Ναι. έχει δώσει πέντε άρε στο κόνιαρη, αλλά έχει κάνει αυτό το δεύτερο του λάθο. έλεγα ότι ναι, έχει αλλαγέ. Ο Μάρκοβιτ έχει αναλάβει εδώ και, και καιρό, αλλά ακόμα η Γκαζιατέπ δεν έχει καταφέρει να βρει τον, τον... τον ρυθμό τη. Δεν ξέρω αν θα το κάνει σήμερα. Αν τη επιτρέψει ο Πάοκ να το κάνει σήμερα. Πάντω προηγείται 50-47. Και στη τελευταία περίοδο νομίζω θα δούμε, θα δούμε ντερμπι. Και, και ο Πάοκ σε αυτή περίοδο δεν έχει καλή εικόνα. Δεν έχει καλή εικόνα. Α, τι γίνεται άλλο για πες τι έχουμε. Τι να, ρε με τελειώσει ο Πάοκ. Έχουμε να πούμε αρκετά Σε θέλω μετά να... <g Bub album> να, να, πούμε αρκετά γιατί <ginton> 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 χθε γίνανε και αρκετά. Και θα έχουμε και ρεπορτάζ φυσικά από Τουρκία και με, με δηλώσει των πρωταγωνιστών. Δεν Αλλά ναι, υπάρχει... και Θα έχουμε ρεπορτάζ από Τουρκία όσον αφορά τον Άρη. Λε! Έχει την πληροφόρηση είναι φίλε. Νομίζω, νομίζω. νομίζω, δεν Νομίζω, ότι... νομίζω ότι, υπάρχει και ε... σιγη χθίω από νομίζω. εκεί σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά, εντάξει, θα τα πούμε και πιο μετά. Σιγά-σιγά νομίζω ότι το θέμα εξασθενεί. Ε, και. Ξέρει τι θέλω να πω, Νίκο. Τώρα δηλαδή το σκεφτόμουν ερχόμενο εδώ γιατί το συζητούσαν πολλέ φορέ εδώ. Άντε, εγώ ακόμα εξακολουθώ να λέω ότι υπάρχει ένα μικρό ποσοστό να τελικά να προχωρήσω άρα, σε αυτή τη συμφωνία και να προχωρήσω όπω θέλουν στον Άρη και τα σχετικά όλα. Έτσι και δεν προχωρήσει η συμφωνία. Κάτι που φαίνεται ότι δεν προχωράει αυτή η συμφωνία. Mm -hmm. πιστε... Αυτοί όλοι που βγαίναν και λέγανε τα διάφορα θα έχουν καμιά. Θα πάθουν κάτι. <Λοχρος> δηλαδή, <είναι> πάθουν. Όταν όταν θα πάθουν κάτι για να μην πάρξει έτσι, όχι για να, φάνε επισήματα για τέτοια. Αλλά μια γενική καταγραφή θα έχουν, θα του επηρεάσει καθόλου τι δουλειέ του. Όχι. Καμία σχέση. Εμεί που κράζει ο κόσμο και λέει εσεί, δε... εμεί άμα ε, κάνουμε κάτι τέτοιο δεν θα έχουμε επιπτώσει στη δουλειά μα. Από το θέμα ότι ο κόσμο θα αντιδράσει και σωστά. δηλαδή αυτό δεν μπορώ να καταλάβω τώρα και το, και το σκεφτόμουν, αλλά το είπαμε πόσο καιρό έχει που το είπαμε για, τους, για αυτό το θέμα με του Τούρκου. Να είσαι επιφυλακτική, καχαμηλά την μπάλα, αυτό το ένα το άλλο. Φαίνεται ότι δεν προχωράει. Και βλέπουμε ότι ο κ. Ρόσχα πλέον αρχίζει και προσπαθεί να βρει και έφερε αλλού. Γιατί η κατάσταση ήταν στο αποχρώιτο. Πλησιάζουμε στην ημερομηνία του όλεθρου. Το ξαναλέω και το ξαναλέω κάθε εβδομάδα. Έτσι. Αυτά τα πούμε μετά τώρα. Ο ο δεν είναι. είναι. Ασχοληθούμε με τον Πάπα γιατί. Πάπα που με νίκη, ε, μένει ζωντανό. Mm -hmm. ναι. ε, έλεγα πριν ότι είναι δύσκολη η κατάσταση ακόμα και να κερδίσει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν καταφέρει σήμερα να κερδίσει η Τουρκία σε ένα παιχνίδι που δεν είναι καλό στην αλήθεια, το 50-47 στο ξεκίνημα τη τέταρτη περίοδου το δείχνει, επειδή έχει μετά δύο μάτσα εντό έδρα με την Ορλαντίνα και τη Σαλόν που είναι. Οι Ιταλοί είναι πιθανότατο να μην συνεχίσουν. Η Σαλόν, οκ, okay, είναι ομάδα που διεκδικεί τώρα τη θέση, αλλά είναι στα μέτρα, δυνατήτες. να το πω έτσι, του ΠΑΟΚ, Μπορεί να, να φτάσει στι πέντε νίκε και μετά έχει να παίξει με την Επτούνα στο Παλατάκι, έχει να παίξει έξω με την Τενερίφη Uh, και να παίξει έξω και με την Βένσπιλ. Uh, Οπότε είναι πολύ κομβικό αυτό το match σήμερα. Γιατί αν καταφέρνει να το κερδίσει, uh, παραμένουν οι, οι ελπίδε του ζωντανέ. Uh, η Τενερίφη, η οποία χθε νίκησε μέσα στη Λούντβιξμπουργκ με 20 πόντου, παρακαλώ, και με Κώστα Βασιλιάδη να κάνει παπάδε. Είχε 17 πόντου με 4 τρίποντα. Uh, να πω την αλήθεια, δεν το περίμενα. Γιατί οι Γερμανοί είναι μια ομάδα που τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα παίζει. Uh, ένα μπάσκετ uh, Πολύ περίεργο για την Ευρώπη, δηλαδή πολύ απτέμπο, πολύ γρήγορο, με πίεση σε όλο το και όλα αυτά. Με ναι. τα ρίφη χθε κατάφερε, την ρίφη του Κατσικάρη και του Βασιλιάδη. Ο Βασιλιάδη, ο οποίο βγήκε εδώ στην εκκομπή και μετά από μερικέ μέρε. Συνέρευε. Το ανέφερα κιόλα mm. σε σχετικό πηγαδάκι ότι αν έχετε κανένα που θέλει, παιδιά να βρει κάτι καλύτερο από εκεί που είναι, να το βγάλουμε στην εκπομπή. Αν είναι. Ναι. Ο Κόνιας κάνει ένα ακόμα λάθο σε... προσπαθώντα να βρει τον, είναι εκτός ο τον ο Κόνιας, Ζάρα. Είναι εκτός. Και νομίζω τον τραβάει yeah, στον yeah, yeah. πάκο από τον Θεοδόρο. Yeah. Αναμένουμε να τον, τον τραβάει στον πάκο. Βάζει τον, uh, τον Κατσίβελη. Ο Τρει και πάλι δεν έχει παίξει. Ο Κλάσεν που όπω φαίνεται είναι η είναι ο πρώτο κόρο του πάκου μέχρι τώρα. Uh, και προσπαθεί κάπως να βρει ο Πάοκ. Ε, για μένα είναι επιθετικό το, το, θέμα του σήμερα. Uh, γιατί δεν έχει βρει κανένα του παίχτη ρυθμό στην επίθεση από το ξεκίνημα του αγώνα. Uh, ο Πάοκ ξεκίνησε προσπαθώντα να χτυπήσει μέσα στη ρακέτα. Uh, γιατί ο Ραντ δεν είναι πεντάρι. Ο Φρεϊμάνη που ήταν στο παρκέ δεν είναι πεντάρι. Το διάβασα το πράγμα για Γκαζιατέπ και από ένα σημείο και μετά που έχει χάσει και ε, τι καλέ του επιλογέ 675. 75. δίνει μια λύση τώρα ο Κατσίβελη, παρακαλώ πολύ, αλλά είναι δίποντο, νομίζω. Πρέπει να πατούσε γραμμή. Ναι. Πατούσε γραμμή ο Κατσίβελη, ο οποίο λέγαμε και γι' αυτόν αρκετά στο ξεκίνημα τη σεζόν και για το θέμα που έχει με το, το σουτ. Έχει δύο-τρία μάτ που ε, του μπαίνουν για κάποια σουτ. Και, και μακριά, και, και τρίποντα, και, και μακρινά σου τα, τα πέντε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. 50-49 είναι το σκορ. Α, ο Άρμαντ έχει ένα δύσκολο σουτ εκτό τη ισορροπία. Ο Κρουμπάλη βγάζει εκτό των κάρτερ, μαζεύει ο Ζάρου Έχουμε ακόμα 8 λεπτά εκεί. Α, έχει πολύ, πολύ παιχνίδι. Πιθανό να τα πάμε για ντέρμπι, Γιατί ξαναλέω, κανένα από του δύο δεν έχει καταφέρει να βρει ρυθμό. Και τώρα ο Κατσίβελη στο κλασικό του ποστάρισμα έχει έχοντα παίχτη, τον Ογκουτ, που του κάνει αμέσω το φάουλ. Είναι δεύτερο μαδικό για του Τούρκου. Εντάξει, οι κοιτούργοι δεν φαίνεται να μου κάνει ιδιαίτερο. Δηλαδή, ο Πάοκ άμα σοβαρευτεί λίγο και βγάλει δύο-τρει καλέ επιθέσει. Δηλαδή, τώρα εντάξει, το σουτ είχε λίγο το ελεύθερο κατσίμπρι για να το πάρει. Έτσι. Ναι, ναι, ήταν, το ναι ναι. ναι, ναι, αφού τράβηξε τον αμυντικό, έμεινε λίγο πίσω για να μην πάει στο ψηλό. Ο Ζάρα εδώ ράγει προ το, προς... το κουμπάλι που Φάουλ. φάουλ ο ο κουμπάλι του έχει φύγει μπάλα σήμερα μέσα από τα χέρια πέντε φορέ. Φάουλ είναι, φάουλ έκανε άλλο. Δηλαδή να μιλάμε για φάση στην οποία τώρα εδώ έχει ασή του Ζάρα που είναι καλάθηκε φάουλ. Αυτό δεν θα σου εντάξει, πω. Τη ναι. παίρνει την μπάλα, τη βάζει μέσα, παίρνει ένα φάουλ άμα έρθει άλλο. Ε, το ότι πήρε το φάουλ πάλι επιτυχία. Τέλο πάντων. 50-49 είναι το σκορ. σε αυτό που έλεγε, σταμάτησε δεν έχει άδικο ότι έτσι όπω είναι η εικόνα του αγώνα και με του Τούρκου να έχουν αυτή την, την εμφάνιση, την εικόνα του γεγονό ότι δεν κερδίζουν εδώ και πολύ καιρό. Ε, απλά ο αυτό που λέγαμε, θέλει ένα καλό διάστημα για να ξεφύγει. Δεν το έχει καταφέρει ναι. μέχρι τώρα και όσο πλησιάζουμε προ το τέλο, το μάτι φυσικά ε, είναι, 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 derby. είναι. είναι ντέρμπι. Γιατί ξέρει, άμα συνηθίσει την ήττα, δεν πιστεύει και στην νίκη μετά. Και οι ομάδε που χάνουν συνέχεια το έχουν αυτό το πρόβλημα. Ναι. Έτσι, όπω για παράδειγμα, και ο Άρη πλέον το εμφανίζει αυτό το πρόβλημα. Έτσι. Mm -hmm. Χθε γύρισε το παιχνίδι του 25, μόλι πήγε στον 1. Σαν να σαν να κλείσει ο διάκοπτη. Mm -hmm. το δούμε, θα το συζητήσουμε. Που είναι, είναι, επιτυχία, είναι επιτυχία το ότι μπήκαν δύο στου δύο βολέ γιατί ο είχε 8 16. Α, χαμηλό, ε, πολύ χαμηλό. Και μπήκε και ο Τσόχλα, βλέπω μετά από ώρα στη θέση του. Κάτσι, όχι. Α, έβγαλε <σχελίδι> τον Γκόστορα εδώ ο, ο, ο Παπαθεοδόρου και έχει κατσίβελη ε, Τσόχλα και ε, Ζάρα. Και βέβαια ο Τσόχλα τρώει ένα screen. Σου τάρει τρίποντο good μετά από τρίλα και αυτό έχει 53-51. Νομίζω ότι πάμε για ντερμπι. Ε, δεν νομίζω ότι θα, να θα, θα καθαρίσει το, το, παιχνίδι. δεν το αποκλείω. Είναι πολύ κλειστό σε όλη τη διάρκεια του. Ε, Δύο-τρει φορέ το πρώτο μέρο ο Πάοκ έφυγε με, με σύνεπτά. συν 7. επιθετικό. Ε, τώρα έχει δοθεί νομίζω επιθετικό φάρο στο Μαργαρίτη. Στην προσπάθεια για screen και η τεχνική πίσω <coughs> τζοχλά. Ή όχι. Γιατί ο Πάοκ τώρα ε, είναι αλήθεια ότι επειδή τα φάουλ είναι τρία ήδη για του Τούρκου, θα μπορούσε <coughs> να εκμεταλλευτεί να πάει για γρήγορα για, πέ, για πέντε, για έτσι. Ε, προσπαθώ να καταλάβω το, το επιθετικό του Μαργαρίτη. Αλλά οκ. Okay. Γενικά, τα λέγαμε και χθε εδώ με το σταμάτη, Tim Hout έχουμε. Τα λέγαμε και χθε Η διαιτησία και το επίπεδο τη είναι πολύ χαμηλό. Ε, στην, στην διοργάνωση γενικά. Ε, οπότε, δεν μπορούν να συγκριθούν, ναι. δυστυχώ. Το έχουμε συνηθίσει είναι η αλήθεια. Δυστυχώ, για τι ομάδε μα που πήραν αυτή την απόφαση, δεν μπορεί να συγκριθεί με τι άλλε. Mm -hmm. Και τι δύο θα πω εγώ. Yeah. Έτσι, και την Ευρωλίγα, καλά με την Ευρωλίγα, το συζητάω και με το Euro Cup. Δεν μπορούν να συγκριθεί. Το BASKEPO Champions League όσο και να θέλουμε, μπορεί σε θέμα οκτάδα η διοργάνωση να είναι πολύ καλή. Γιατί είναι οκτώ δυνατέ ομάδε. Έτσι, οργανωτικά νομίζω ότι έχει καλά στοιχεία η διοργάνωση. Δεν είναι δηλαδή. Ε, έτσι, γιατί η FIBA ξέρει να διοργανώνει mm. μεγάλα τέτοια, μεγάλα event. Ε, δεν μπορεί να πει δηλαδή ότι στερεί κάπω σε οργανωτικό βαθμό. Έτσι, αλλά το θέμα είναι οι διητές. Όταν οι καλοί είναι στην Ευρωλίγκα και οι λιγότερο καλέ το FMH παίζουν στο EuroCup, εσύ, αγκάθι, το βλέπουμε στην Αλφάνα. Mm -hmm. Εδώ το βλέπουμε στη δικιά μα την Αλφάνα. Το πόσο το επίπεδο είναι κακό πλέον. Ναι, Και λείπουν τέσσερι διαιτητέ. Ναι. Έτσι, λείπουν λοιπόν, τέσσερι διαιτητέ. Δεν λείπουν λοιπόν, 20, λείπουν λοιπόν, τέσσερι. <σχ> και και δεν χρόνια. Και λε ότι φέτος ας πούμε, στην Ελλάδα βλέπει διαιτησίε οι οποίε είναι κακέ. Ναι, <σχ> βέβαια. Και λε πώ γίνεται αυτό. Και όμω αυτοί οι τέσσερι που λείπουν έτσι μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε ένα παιχνίδι. Γιατί πέρα ότι ταξιφρίζουν τρει, αλλά ξέρει πάντα υπάρχει ένα που σφυρίζει τα παραπάνω. Ναι, ναι. Έτσι, έτσι. Δεν είναι. Σε, σε, πολλά παιχνίδια είναι χαμηλό το, το, επίπεδο και ειδικά σε αυτά τα οποία είναι κλειστά ή είναι τέλο πάντων μάτς που είναι. Θα το πάμε σε ρή ή θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα τώρα. Ε, λέω να το πάμε σε ρή. να το πάμε σε ρή. Να Και να, να πάμε διάλειμμα με το, το πάμε που Να πάμε, πάμε Λοιπόν, μπήκε και ο Φρέϊμάνη από ό,τι βλέπω. Αστόχησε ο Χρουμπάλη, πάλι δεν μπορούσε να πιάσει την μπάλα. Εντάξει, τώρα δεν δικαιώ, τώρα σε αυτό που σου πήρε. Του έχει φύγει σίγουρα 5-6 φορέ από το ξεκίνημα του αγώνα. Αστόχησε το αγώνα, δεν ξέρω. Δεν δε 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 τα... ξέρω. Λοιπόν, λοιπόν είναι... έτσι πώ φάνηκε πήγαινε στα χέρια του. Έτσι. Έχει ξανά επίθεση. Δηλαδή, ήταν μετά από αυτό το σουτ, σηκώθηκε για να πάρει το ρημπάνο το Χρουμπάλη το... και φαινόταν να είναι. Να πούμε την ώρα, τι ώρα είναι. Ωραία, άμα είναι να ακούσουμε τι ώρα είναι και επιστρέφουμε. Η ώρα είναι 8.30. Για βέλτιστη ποιότητα ζωής και κάλυψη των αναγκών υγεία, ορθοπεδικά και ιατρικά προϊόντα New Cosmos Medi. Με επίκεντρο τον άνθρωπο. Η Cosmos Medi σας παρουσιάζει το μοναδικό μαξιλάρι ύπνου Your Pillow. Μια ελληνική παγκόσμια πατέντα που μόνο με το ύψο και το βάρος βγαίνει ακριβώς τα μέτρα σα. Μειώνει αϊπνίε, ροχαλιτό, αυγενικό και Καλέστε στο 2310 72 9030. Δηλώστε απλά το ύψο και το βάρο σα και αναβαθμίστε εντυπωσιακά την ποιότητα του ύπνου σα. Αποκτήστε τώρα το δικό σα μαξιλάρι μόνο με 29,90. Your Pillow. Στα μέτρα σου για να μην κοιμάσαι όπου να Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 72 9030 ή επισκεφτείτε μα. Αλεξάνδρου Βόλου 3 στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη και στο κόσμο Έβαλε ένα καλάθι ο, ο Φρεϊμάνιος, έκανε 55-51, τώρα έγινε ένα φάουλ του Λάιονς μακριά από την μπάλα, είναι πέμπτο μαδικό για την Καζιατέπ, είναι ένα σημείο αυτό το οποίο θα πρέπει κάπως να καταλευτεί ο Πάκ, παρότι έχει 10-18 βολές η Καζιατέπ από νωρί 6 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα πριν το τέλος έχει ήδη συμπληρώσει τα ομαδικά της, ο Ζάρας εδώ πήγε να βγει από τα σκρίν, ο Λάιον του έκανε το, το φάουλ, νομίζω ότι χρεώθηκε, ναι. ε, για την Καζιατέπ ο Φρεϊμάνιος Uh, επέστρεψε έχοντα τρία φάουλα από το πρώτο ημίχρονο. Uh, πριν το φάουλο του άρμα ήταν το τέταρτο και είναι και αυτό ένα πρόβλημα για του uh, Τούρκου. Πάντω, το θέμα είναι ότι ο Πάκος προσπαθεί να βρει ρυθμόλογο στην επίθεση του. Δεν το έχει καταφέρει. Uh, Έβαλε ο Ζάρα την πρώτη βολή. 55-52, 55-53. Τώρα ο Ζάρα βάζει και τη δεύτερη. Uh, και να δούμε αν αυτό εδώ το σημείο είναι σημαντικό. Uh, Προκειμένου ο Πάοκ να, να ξαναμπεί, στο μάτ, να, ξαναμπεί να, να φέρει το μάτσο εκεί που θέλει, γιατί έχει το πλεονέκτημα των, των βόλων τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Uh, 55-53. Ο, ο, ο Γκουτ είναι στη γωνία. Πάλι ο έχει παίξει κακή άμυνα. Ο Φραϊμάνη έμεινε μόνο του. Δεν μπορεί ο Χαρτάμπορ να πάρει το ρημάνι. Τώρα ο Φραϊμάνη έχει κάνει φάουλ. Είναι δύο βολέ και είναι και το φάουλ για τον Φραϊμάνη. Να είναι καλά το, το παιδί εδώ. Ο, ο Λετωνό που έχασε ένα εύκολο καλάθι. Uh, δεν κατάφερε να πάρει το rebound. Έκανε φάλο το Χαραλαμπόπουλο και πάει στι βολέ. Ο Χαρλαμπόπουλο επέτρεψε πριν από λίγη ώρα. Ο Χαρλαμπόπουλο, ο οποίο είναι στου uh, 6 πόντου, έχοντα 3 στα 4 δίποντα 0. Στο 1 τρίπο 0 στη μία βολή έχει πάρει ένα rebound, έχει δώσει δύο assist. Έχει, δύο, έχει τρία φάλλου και αυτός από το ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Να δούμε θα βάλει τις βολές εδώ, είναι σημαντικό σημείο. Βάζει την πρώτη ο Χαραλαμπόπουλος. Uh, πάω και εδώ σε αυτό το σημείο, έχει πάρει ευστοχία στις βολές, κάτι που δεν είχε στο πρώτο μέρος. Έχει 8 στις 16, 55-53. Δεύτερη βολή για τον Χαραλαμπόπουλο, 55-54. Ξαναλέω ότι είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο που είναι το μάτς. Σε ένα κλειστό παιχνίδι, κάποιες λεπτομέρειες μπορούν μπορεί να κάνουν διαφορά. Το γεγονός ότι 55-55, μάλλον συγγνώμη, έβαλε και τις δύο Χαραλαμπόπουλους. Έλεγα ότι σε αυτό το σημείο που είναι το παιχνίδι, Λεπτομέρειε μπορεί να κάνουν διαφορά. Λεπτομέρειε είναι κάποιε βολέ, α πούμε, για παράδειγμα. Σε αυτό το σημείο, ο Πάοκ Μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτό το πράγμα το γεγονό ότι η έχει είχε απονοήσει τέταρτη περίοδο 4 ομαδικά. Α, έχει την επίθεση τώρα ο Λάιον στη Δίνη στον α, Κάρτερ. Αυτό έβαλε την μπάλα στο παρκέα. Στόχησε. Μαζεύει μακρινό ριμπάμ το κατσίβελη. Προσπαθεί να τρέξει, αλλά έχουν γυρίσει καλά α, οι Τούρκοι. Και έχει ο Πάοκ μεγάλη επίθεση στα χέρια του Τσόχλα. 5 και 20 ακόμα έχει πολύ παιχνίδι. 55-55. Ο Τσόχλα δεν είναι στον Κατσίβελη. Α, Ξαναπαίρνει ο Τσόχλα για να σου τάρει για τρει. Με χέρια του, του Άρμαντ. Ο μεγάλο από όλων Τσόχλα του Λάιον, συγγνώμη, βάζει και το τρίποντο. Παίρνει και το φάουλ και πάει στην, και στη συμπληρωματική βολή ο, ο Τσόχλα. Βάζει ένα μεγάλο σουτ εδώ. Μεγάλο σουτ, μεγάλο τρίποντο. Να βάλει και τη βολή. Ο Πάοκ εδώ σε αυτό το σημείο μπορεί να τρέχει ένα σερί 0-7. Και αν βάλει και τη βολή, πάει στο 0-8 και είναι αυτό που λέγαμε πριν και με το σταμάτη, επειδή η δεν είναι μια ομάδα που εδώ και καιρό δεν κερδίζει, βάζει για τη βολή, 55-59. Ε, όσο πλησιάζει και χάνει, μπορεί να είναι πολύ πιο δύσκολο για αυτή να επιστρέψει. Ε, 55-59 λοιπόν, ε, ο Πάοκ με τετράποντο του Τσόχλα, ε, πάει στο συν 4, 5 λεπτά ακόμα. Ο Λάιον σταμάτησε τρίπλα, είχε ξεκαλέμει εδώ, τώρα ο Γκουτ είναι με τον Τσόχλα. Uh, ο Κάρτερ έχει μείνει με τον Κατσίβα, αλλά οι συμπαίκτε του ανοίγουν για να παίξει ο Ογκούτ με τον σε εναντίον ενό. Πατάει και ο Στάρι για τρει ο so Ογκούτ Μεγάλη απάντηση από τον ογκούτε εδώ. Νομίζω ότι το, το στόχευσε αυτό το πράγμα τώρα εδώ ο Μάρκοβιτ να παίξει ένα εναντίον ενό με τον Τσόχλα που δεν έπαιξε καλή άμυνα. Uh, Καθώ έδωσε το τρίπο του στον Ογκούτ uh, Τώρα πάει προ τα μέσα ο Τσόχλα, δίνει στο κρουμπάλι, τη πιάνει την μπάλα ο κρουμπάλι, δεν καταφέρει να ευτοχήσει. ριμπάουντ για του uh, Τούρκου που είχαν την απάντηση. Uh, είχαν την απάντηση και τώρα έχουν ξανά την επίθεση για να περάσουν μπροστά. Θέλει να παίξει πάλι ο κάρτερ με τον Κατσίβελη. Δεν μπορεί να βγει μπροστά ο Κατσίβελη, μάλλον προσπαθεί να βγει. Κάνει το φάουλ, είναι τρίτο μαδικό για τον Πάουκ. Δεν υπάρχουν εμβολέ. Ήταν καλό φάουλ γιατί εδώ είχε μη σμάτσο ο ψηλότερο κάρτερ με τον Κατσίβελη. 4 και 16 ακόμα ο προσπάθησε στην άμυνα να πήγε στον Πάγκο. Νομίζω επέστρεψε ο Μπάλαζετ για του Τούρκου. Ο είναι σημαντικό παίκτη, αρχικό παίκτη ο Γκουτ σε άλλη μία επίθεση. Ο Γκουτ έβαλε και ένα άλλο τρίποδο πριν στο 53. 51 έχει βάλει δύο τρίποδα σημαντικά σε αυτό το σημείο. Τώρα πάλι εδώ κάνει βηματάκι πίσω φτάρει προ το κουμπάλι στον κουμπάλι για στο αστοχή. Καλά μπλοκάρω από τον Πάο και ριμπάω από τον uh, Χαρδαμπόπλο. Καλή δουλειά του κουμπάλι εδώ στην άμυνα. Αυτό που δεν έκανε πριν ο Τσόχλα. Uh, έχει την μπάλα τώρα ο Ζάρα. 3 και 50 ακόμα. Να δούμε αν ο Πάο και εδώ σε αυτό το σημείο uh, μπορεί να βρει πάλι εντό παιδιά καλάθι να χτυπήσει με, με βολέ γιατί η Γκαζιάντα έχει το θέμα με τα foul. Uh, ο Χαρλαμπόπλο έμεινε ελεύθερο για τρει. Αστοχή όμω ο Χαρλαμπόπλο παίρνει το rebound ο oh Ογκουτ. Oh uh, μένει το 58-59. Έχουμε ακόμα 3,5 λεπτά αγώνα στην, uh, στην Τουρκία. Ο Κατσίβερ θέλει να πιέσει τον uh, το Lions. Ανεβαίνει ο Κάρτερ για ένα pick and roll. Τελικά ο Lions θα πάει μέχρι το καλάθι. Ο τον ακολουθεί και του κάνει την τάπα. Ο Κάρτερ uh, μαζεύει και παίρνει το φάουλ από τον Κατσίβερ. Αν δεν κάνω λάθο, και νομίζω δύο βολέ για τον Κάρτερ. Ο Κουρμπάλ εδώ έπαιξε καλή άμυνα. Ακολούθησε πολύ ψηλά το Λάιον, του έκανε την τάπα. Η μπάλα κάθισε στα χέρια του Κάρτερ όμω. Και στη συνέχεια έγινε το φάουλ από τον Κατσίβελη. Και είναι δύο βολέ για τον Κάρτερ. Εκεί που πήγε να αλλάξει το momentum του Μπογκουπάουκ με τι βολέ, με το τρίποντο και το φάουλ του, του, Τσόχλα. Απάντησε ο Γκουτ γιατί έπαιξε κακή άμυνα ο, ο Τσόχλα σε εκείνη τη φάση. Τώρα έχει δύο βολέ ο Κάρτερ και έχει την ευκαιρία δεν να μπροστά. Ο Γκο βλέπω ότι επέστρεψε. Uh, δεν πρόλαβα να δω αν βγήκε ο Τσόχλα, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι που πήγε στον, uh, στον, πάγκο. Βάζει ο Κάρτερ την πρώτη βολή 59-59. 3 και 20 ακόμα για το, για το τέλος ένα παιχνίδι που είπαμε ότι κανένας δεν έχει ξεφύγει από την αρχή του Α, uh, κάποιες φορές στο ημίχρονο πάω στο πρώτο ημίχρονο πήγαινε στο συν 7 αλλά στο δεύτερο ημίχρονο μιλάμε για την 65-59 πήρε τα ημάδα του Παπαθεοδόρου Α, uh, μέχρι στιγμής για, τον, uh, για τους Τούρκους ο Κάρτερ είναι αυτός που ήρθε από τον Πάκο και έχει δώσει πολλές λύσεις Uh, έχει φτάσει στους 17 ο νεαρός Αμερικανός στη δεύτερη χρονιά του στην, uh, στην Ευρώπη. Πέρσι πάμε στην πρίτιζη με τον, Γκος. Uh, Φέτος ξεκίνησε από τη λεία του Βοστρίτας. Uh, επέστρεψε στην, uh, μάλλον πήγε στην Τουρκία στην Καζιάντεπ uh, ως αντικαταστάτης του AJ White, ο οποίος είναι και αυτός ένας πολύ καλός παίχτης μετά από καλή χρονιά πέρσι στην Γαλλία. Έφυγε από την Καζιάντεπ, uh, η οποία ήταν και σε φάση αλλαγή και του Lions. Και μάλιστα uh, πριν λίγες μέρες είχε βγει προς τα έξω ότι θα κλείσει τον Βάλτερ Χόντς, που ήταν πέρσι και στην στην Βιλερμπάν αλλά ε, δεν κατάφερε να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή και ο Χότζε έμεινε στο Λίβανο. Βάζει δεύτερο γκολ η ΑΕΚ από ό,τι βλέπω, μέσα στο Πανετολικό. 0-2 στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. 60-59 είμαστε στο παιχνίδι του, του Πάοκ που είναι σε εξέλιξη. Πάμε για ντέρμπι, πάμε για δραματικό τέλο σε ένα ακόμα α, παιχνίδι του, του Πάοκ. Να δούμε αν έστω και δύσκολα, έστω και με, το ζόρι, ο Πάουκ θα καταφέρει να πάρει αυτό που θέλει σήμερα στην, Τουρκία. 60-59, θα επιστρέψουν στο time out οι δύο ομάδες. Έχει επίθεση ο Πάουκ καθώ ο Κάρτερ έβαλε τι δύο βολέ. Σε εκείνο το 0-8 που έκανε ο Πάουκ με κάποιε βολέ και ένα τρίπο το κεφάλι του Τσόχλα, η απάντηση για την Καζιαντέπ ήταν ένα τρίπο το Γκουτ και δύο βολέ του Κάρτερ. Ένα 5-0 τώρα και 60-59. Βλέπω ότι επέστρεψε ο Ζάρα Uh, βάζει την μπάλα στο παρκέ ο Ζάρα από κοντά. Ωραία προσπάθεια από το Θεοδωρή Ζάρα και κοντινό lay up, από 60-61. Σημαντικό το καλάθι εδώ από τον, uh, από τον Ζάρα. 60-61 πάω και είναι μπροστά. Θέλει να βγει από τα σκρίνο ο Άρμαντ που επέστρεψε. Νομίζω ότι έκανε βήματα. Δεν κατάφερε να κρατήσει την μπάλα ο Κάρτερ. Κλέβει ο Κατσίβελη και πάω και έχει ξανά επίθεση και την ευκαιρία να μεγαλώσει διαφορά. Τώρα ο Μάρκο βάζει τον Άρμαντ παρότι έχει 4 φάουλ. Είναι δημιουργό στην επίθεση, οπότε περιμένει από αυτόν. Κατσίβελ τώρα είναι στη γωνία, φάουλ από ποιον από το κρουμπάλι. Επιθετικό φάουλ του κρουμπάλι, ο οποίο ό,τι καλό κάνει στην άμυνα, το διαλύει στην επίθεση πραγματικά. Όση πολύ καλή δουλειά έχει κάνει στην άμυνα, ακολουθώντα κοντύτερου παίχτε, παίζοντα ψηλά, παλεύοντα τα rebound, το χαλάει στην, στην επίθεση. Αν και πάλι εδώ, νομίζω το φάουλ είναι πολύ υπερβολικό στο, στο πέσιμο του ογκουτ. Τέλο πάντων. 60-61, λεπτά ακόμα η Γκαζιαδέμπ έχει την, uh, την, επίθεση. Ο, Rad Ραντ θέλει να αποστάρει τον Χαραλαμπόπουλο και έχει κάνει βήματα ο Ραντ. Κλασικά τώρα είναι αυτά. Ένα φάουλ περίεργο πριν που δόθηκε. Αμέσω μια παράβαση και στην άλλη ομάδα. Ξανά η για τον Πάοκ. 2-24. Uh, δύο λάθη εδώ για την Γκαζιαντέπ. Ναι, ο Ραντ έχει κάνει βήματα ξεκάθαρα. Δικό μου ήταν το λάθο. Με γυμνόματι δεν φάνηκε τώρα που δεν το replay. Κουνήθηκε σίγουρα. Λοιπόν, ο Ζάρα πάλι πηγαίνει, προσπαθεί να πλησιάσει. Ο Κάρτερ τον ακολουθεί ψηλά και του κάνει τάπα αυτή τη φορά. Και τώρα έχει ευκαιρία η Γκαζιαντέπ, Αλλά ο Άρμαντ δεν πάει σε γρήγορη επίθεση. Πάει σε 5 εναντίον 5. πατακι και ο Στάρι για 2 προ το κουμπάλι ο Άρμαντ. Το βάζει ο Άρμαντ. 62-61. 2 λεπτά έχουμε ακόμα για το, για το τέλο του αγώνα. Πάοκ δεν εκμεταλλεύτηκε τα δύο λάθη τη Γκαζιαντέπ, Έκανε και αυτό ένα με το φάουλ του κουμπάλι. Δέχτηκε τάπα ο Ζάρα. Φάλμα μακριά από την μπάλα. Έχει γίνει στον βολές. Κρουμπάλη. Είναι πέμπτο φάουλ του Άρμαντ. Μπράβο τα παιδιά. Ε, ο Άρμαντ βγαίνει από το παιχνίδι. Ε, ο πιο σημαντικό δημιουργό, θα πω εγώ, τη ε, γκαζιατέπη στην επίθεση. Και τώρα ο Κρουμπάλη έχει και δύο βολέ. Να δούμε ε, αν θα είναι τουλάχιστον ψύχρεμο στι βολέ ο Γουσμάν Κρουμπάλη. Φάουλ που έκανε μακριά από την μπάλα. Ο Άρμαντ, είπαμε, στην προσπάθεια να βγει από μπροστά στον, στον Κρουμπάλη. 62, 61 και 58 ακόμα. Να δούμε αν ο Κουμπάλι θα είναι ψύχρεμο εδώ. Είναι και 49, συγγνώμη. Αν θα είναι ψύχρεμο στι βολέ. Πολύ κακή η πρώτη βόλη. Είναι άστοχη. 62, 61. Να δούμε ποιο θα βάλει αυτό το ένα μεγάλο σουτ για να κερδίσει το παιχνίδι. Βάζει δεύτερο κουμπάλι. 62-62. Να όμω, λίγο κόσμο φίλε στο, στο γήπεδο, αλλά είχε μια τουρκάλα πολύ ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, 62-62, 1 και 40 ακόμα. Η μπάλα στα χέρια του ο Γκουτ. Να δούμε αν εδώ η Γκαζιαντέπ θα βρει σκορ. Ο Γκουτ προσπαθεί να ανοίξει, να πάρει ο Κάρτερ με τον Γκο. Έρχεται και ο Κατσίβαλη για βοήθεια. Ο Κάρτερ γυνάει Θα αστοχήσει γιατί ο Χαρλαμπόπουλο ακολούθησε ψηλά και έβγαλε την μπάλα πάνω από τη Στεφάνη σωστά. Και ο Πάοκ έχει ξανά α, την κατοχή. Για να δούμε αν εδώ. Μπορεί να βρει πόντου. Ο Χαρλαμπόπλο θέλει να αποστάρει τον Λάιον. Παίρνει την μπάλα στο πλάγι ο Οπόστα, Έχει τα αμέσω βοήθεια και ο Κάρτερ. Πάσει στα πέντε γωνία στον Ζάρα. Κατσίβελη για τρει. Έρμπολα oh. από τον Κατσίβελη. Ε, για, δε, ποιο δε λόγο... το για ποιο λόγο να μην το πάρει ο Ζάρα ή να πάει ο Πακ πάλι σε μια επίθεση με υπομονή. Θα μπορούσε να το πάρει ο Ζάρα. Το σουτ. Φαινόταν ότι έχει κάποια δευτερόλεπτα για να σηκωθεί και να σουτάρει. Ναι, είναι δείγμα τη του γεγονό ότι ο Πάκου δεν έχει καθαρό μυαλό στην επίθεση σε, σε όλο το παιχνίδι σε, σε, όλη, σε όλο το παιχνίδι δεν έχει καθαρό μυαλό στην επίθεση μόνο στο ξεκίνημα είχε όταν διάβασε το παιχνίδι μέσα από τη ρακέτα δεν έχει καταφέρει να βρει αυτό που θέλει επιθετικά λοιπόν πήρε time out ο Μαρκοβιτς 1 ε, και 8 έχουμε ακόμα για το τέλο του, του αγώνα. είναι και αυτή η σημαντική επίθεση τώρα για τους ε, Τουρκουσάν καταφέρει εδώ να βρει ε, ε, λύση ε, ε, αν καταφέρουν εδώ οι Τούρκοι να προηγηθούν, νομίζω θα είναι δύσκολο για τον Πάοκ ε, να ξαναμπεί. Λοιπόν, 62-62. Εδώ σωστά. Ένα φίλο επισημαίνει ότι ο Μαργάτη έχει μείνει για πάρα πολύ ώρα στον πάγκο. Ε, ο Κρουμπάλη κάνει πολύ καλή δουλειά στην άμυνα. Έτσι, πραγματικά ακολουθεί και του κοντού παντού ε, και προσπαθεί με τον, ε, με τον κάρτερ να τον βγάλει λίγο εκτό αγώνα. Αλλά ε, ο Μαργάτη έχει μείνει για πάρα πολύ ώρα στον πάγκο. Δεν ξέρω αν θα επιστρέψει τώρα. Δεν ξέρω αν θα επιστρέψει, αλλά σε κάθε περίπτωση ε, έχει μείνει αρκετό στον πάγκο γιατί ε, ο Μαργαρίτη είναι και παίξ που δίνει λύσει επιθετικέ ε, στα, στα δύσκολα. Για να δούμε τώρα εδώ αν πάω καταφέρει να βγάλει πάλι την άμυνα. Δεν βλέπω τον, ε, τον Μαργαρίτη μέσα όπω ήταν η πεντάδα με Κατσίβε, Λιγκό, Ζάρα, Χαραραμπόπλο και Κρουμπάλη. 62-62. Επίθεση είναι για του Τούρκου. Έχει την μπάλα στα το του Lions από την πλάγια γραμμή και τη δίνει στον, ε, στον Ογκούτ ο Κάρτερ κάνει ένα σκριν και φεύγει, α, θα ξανανεύει για ένα pick and roll με τον, με τον Ογκούτ. Καθώ ο Πάκου πρέπει να όλα τα screen και θέλει τώρα να πάρει την μπάλα κοντά, ο Κάρτερ έχει παίξει πολύ καλή άμυνα ο Γκος, Δεν υπάρχει φάουλ. Μαζεύει ο Χαραλαμπόπουλο. Για να δούμε σε αυτή την κρίσιμη επίθεση. 5 δευτερόλεπτα, 20 για τον Πάουκ. Αν θα ευστοχήσει. Θα έχει και κανένα ακόμα ο Πάουκ σε μια δεύτερη επίθεση. Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, ο Κατσίβελη. Ο Κουμπάλι φεύγει, παίρνει την μπάλα ο Ζάρα. Θέλει να πάει προ τα μέσα. Δίνει στο κουμπάλι, την κρατάει την μπάλα Κουμπάλι. Και έχει κάνει βήματα ο Κουμπάλι. Μπορώ να καταλάβω. Δύο επιθέσει. Η μπάλα δεν έχει πάει καθόλου στον κόσμο. Που είναι, νομίζω, πιο ε, έμπειρο παίχτη του πάγου για να δημιουργήσει. Ο Κρουμπάλη δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Πάλι εδώ, ο να δεν αναδειφθάσει και βήματα. Ναι, ε, δηλαδή. Εντάξει, τι να πω. Λοιπόν, πάλι επίθεση για του Τούρκου. Δεν είναι αποκλειστικά η παράταση με 62-62. Ε, ε, δεν ειναι αποκλειστικά. Λοιπόν, 14-26 για το τέλο. Ο Γκούτε έχει την μπάλα. Δεν την αυτό την μπάλα. Θα το πάρει αυτό το Ο Γκουτ θέλει να πάει προ τα μέσα. Περνάει το Ζάρα. Ελεύθερο τρίποντο του Ραντ από τη γωνία. Αστοχή ο Ραντ. Μαζεύει το rebound ο Κατσίβελη. Έχει 14 δευτερόλεπτα. Για να το δούμε αν ο Πάουκ θα βάλει τελευταία επίθεση και θα πάρει το μάτζ. Γκο. 9 δεύτερα. Είναι με τον Γκουτ. 5 δεύτερα. Ο, 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 ο Γκος έχει αργήσει. Ανεβαίνει τώρα ο Κρουμπάλη. Ο Γκο έχει μείνει με τον Κάτερ Στάρι από πάρα μάτρα. πολύ μακριά. Αστοχή. Τέλος. Και είναι τέλο. Παράταση. <ΣΟΥ> Νομίζω ότι ο Κώστα να μην είναι <ΣΟ> Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα καθαρό μυαλό. <ΣΣ> Φώναζε το κουμπάλι από τα 14 δευτερόλεπτα να ανέβει για να σκάνει τον κουμπάλι, περίμενε μέσα. Ε, δεν, αυτή η πεντάδα δεν είναι καθόλου λειτουργική στην επίθεση για τον Πάοκ. Ε, δεν έχει καθόλου μα καθόλου καθαρό μυαλό. Δεν έχει καθόλου μα καθόλου καθαρό μυαλό. Δεν έχουμε και εμεί διάλειμμα, φίλε μου Γιάννη Ζάτσα, γιατί πάμε παράταση. Οπότε το κρατάμε, κράτα για μετά Και, βλέπουμε. Λοιπόν, ήταν πολύ κακή επίθεση για τον, για τον Πάοκ στο, στο τέλος, όπως και οι περισσότερες, στο στέρα την περίοδο. Λοιπόν, 62-62. Ε, αστοχία από ραντ, αστοχία από γκος, αστοχία από βήματα από τον, από τον κρουμπάλι. Ε, κακές επιθέσεις και από τους δύο. Στο, της δεν ήταν κακή επιθέση, ήταν απλά στο χωτοσούτ. Ε, είναι, νομίζω ότι υπάρχουν υπερβολικά αγχωμένος για αυτό το παιχνίδι. Ε, δεν ξέρω για, για ποιο λόγο. Και δεν έχει καταφέρει να βρει λύσει. Ε, δεν ξέρω και από τον πάγκο του. Νομίζω ότι το κρουμπάλι μένει αρκετά στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν ο Μαργαρίτη δεν μπορεί να ακολουθήσει τον κάρτερ. Οκ, okay, αλλά ε, ο κρουμπάλι όποτε κουμπάει την μπάλα στην επίθεση, συνήθω γίνεται λάθο. Ξέρω, φαίνονται Νίκο ότι έχουν παραπάνω από το εντάξει, είναι ένα παιχνίδι. Ναι, σίγουρα. και εμένα έτσι, έτσι, μου φαίνεται. Έτσι μου φαίνεται. Ότι Παραπάνω το άγχος. Δηλαδή. Υπάρχει άγχο. Εντάξει, το άγχο δεν έχει να κάνει μόνο με το, με το παιχνίδι αυτό κατά αυτό. Το άγχο μπορεί να έρχεται μέσα από το παιχνίδι που σου πάει στραβά από τέτοια πράγματα, έτσι. Ε, γι' αυτό λέω ότι υπάρχει άγχο. Γιατί δεν σου βγαίνουν κάποια πράγματα. Ε, γι' αυτό. Αλλά σε, σε κάθε περίπτωση ε, έχει και άλλε επιλογέ από τον Πάγκο Power. -πάγκ. Δεν είναι δηλαδή ότι, είναι, ε, ότι δεν έχει ρόστερ. Τέλο πάντων, για να δούμε. Για να Εντάξει, δηλαδή, δούμε αν δηλαδή. εδώ. Το θετικό είναι ότι δεν έχασε. Ναι. Έτσι, ότι πήγε τουλάχιστον στην παράδειγμα που έχει μια ευκαιρία ακόμα να διεκδικεί στη νίκη. Αυτό είναι θετικό. Mm -hmm. Τώρα από εκεί πέρα σίγουρα συμφωνώ αυτό που είπε ότι φαινόταν ότι υπάρχει πρόβλημα και στην τελευταία επίθεση. Δηλαδή του μείνει του κόλπου μπάλα ενώ είχε το χρόνο να κάνει μια επίθεση ο Πάο και ένα καλό σου. Δηλαδή τώρα αυτό σου που ο από τα 9 μέτρα δεν το λε και mm. την καλύτερη να τον επιθέσει. Μα νομίζω ότι έκανε νόημα με τον κουμπάλι να ανέβει. Ο κουμπάλι είχε πέσει μέσα στη ρακέτα και ανέβηκε για σκρίνη στα 3 δευτερόλεπτα. Ο γκο σούταρε από τα 10 μέτρα. Αν θα το βάζε θα ήταν θαύμα. Ωραία. Επέστρεψε ο Μαργαρίτη φυσικά τώρα στην παράταση. Ο Πάοκ έχει γκο, Ζάρα, Κατσίβελη, Χαραλαμπόπουλο και, και Μαργαρίτη. Α να δούμε τώρα αν εδώ. Μπορεί να δει κάτι. Ο Γκουτ πάλι έκανε βηματάκι προ τα πίσω. Αστόχησε. Ο Μαργαρίτη με το Κάρτερ πάλεψαν για το rebound. Το μάζε τελικά ο Κατσίβελη. Έχουμε έξτρα πεντάλεπτο στην Τουρκία. Παράταση 62-62 το... η κανονική διάρκεια του αγώνα. Ε, να δούμε αν ο Πάουκ μπορεί στην παράταση να φύγει με την ίδια από τον ο Σε έκανε βαμβατάκι προ τα πίσω και ευστόχησε. Εδώ ήταν καλή η επίθεση. Από τον Φιλ uh, Γκοσ πήρε το screen στη γωνία, ελευθερώθηκε uh, και ευστόχησε. Να δούμε αν θα, του, αν θα έχει καθαρό μυαλό. Uh, Έστω στο, στο έξτρα πεντάλεπτο, ο Πάουκ. Λοιπόν, η μπάλα είναι στα χέρια του Lions. Δεν έχει τον Armand. Η, η Γκαζιατέ που έχει 5 φάουλ. Λείπει ένα σημαντικό δημιουργό. Ο Γκουτ δίνει στη γωνία στον Ραντ. Αυτό έχει μείνει με το Ζάρα. Έχει μείνει μπάλα στα χέρια του Ραντ. Είναι airball. Καλή να το πάω και εδώ. Ριμπάνω από το Κατσίβελο. Πάω και γενικά έχει παίξει καλέ άμυνε και στο τέλο τέρα Από την επίθεση δεν έχει καταφέρει να, να, πάρει. Να πάρει το παιχνίδι. Ε, και φάνηκε στι επιλογέ του στο τέλο. Τώρα ο Γκος έχει μείνει με τον Κάρτερ και ο Μαργάτη έχει μείνει με κοντύτερο. Όχι, ο Χαλαμπόπουλο έχει μείνει με κοντύτερο. Θέλει να πάρει την μπάλα στο post με τον Ογκούτ. Έχει 7 δεύτερο Χαλαμπόπουλο. Γυρνάει, κάνει νευματάκι προ τα πίσω. Το έχει αυτό το στάκι Χαλαμπόπουλο, αλλά αστοχή. Uh, αυτό το, το γύρισμα προ τα δεξιά uh, και πάτημα εδώ, ο Πάουκ δεν έχει καλή ισορροπία. Τώρα, Φάουκ, γιατί το δόθηκε στο Κατσίβελη, έχει πετύχει το καλάθι ο Λάιον. Uh, ο Λάιον είδε ότι ο Πάουκ δεν είχε uh, επιστροφή στην άμυνά του και πήγε μέχρι το. το λέει, βάζω την μπάλα στο παρκέ. Τι κάνει Φάουκ ο Κατσίβελη στην περίοδο Δεν δε, δε πρόλαβε καν να βάλει το χέρι του άνθρωπο. Δεν λοιπόν, μπορεί να έχει δοθεί Φάουλο αυτό το πράγμα εδώ, στην παράταση. Καλάθι Φάουλα από τον Λάιον, uh, κακή επιστροφή του Πάουκ εδώ γενικά πέρα από το αυστηρό α, φάουλ στον, στον Κατσίβελη. Λοιπόν, 64-64, 65 64 βάζει τη δεύτερη βολή, την, τη βολή του, του φάουλ ο, λαιον 65-64. Λοιπόν, για να 3,5 λεπτά ακόμα στην παράταση. Α, ο Γκος βλέπω ότι παίρνει περισσότερο την μπάλα στα χέρια του τώρα στην, στην παράταση. Uh, έχει μείνει με τον Κάρτερ. Προσπαθεί να ανοίξει το χώρο για να παίξει. Περνάει. Βγάζει ελεύθερο τρίπεδο στη γωνία για τον Χαραλαμπόπουλο. Θα το βάλει ο Χαραλαμπόπουλο. Πάρα πολύ καλή δημιουργία του Γκος εδώ. Και μεγάλο τρίποντο από τον, ε, uh, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Uh, είναι το πρώτο τρίποντο του Πάου. Κάνει δεν κάνω λάθο. Στο δεύτερο. Όχι, το δεύτερο τρίποντο του Πάου. Στο δεύτερο μήχρο. Έχει βάλει ένα στα ξεκινήματα τη uh, τρίτη περίοδου. Λοιπόν, 65-67. Παλέγουν να γίνει το λάθο για την Καζιαντέπ. Γίνεται τελικά και μαζεύει το κλέψιμο ο Μαργαρίτη από τα χέρια που έβαλε εκεί και ο Χαραλαμπόπουλο και ο Κατσίβελ. Έχει την πάρει στα χέρια του ο Γκο. Ε, να παίξει με το Μαργαρίτη. Ο Μαργαρίτη πήρε την μπάλα στο middle post. Χαραλαμπόπουλο προσπαθεί να δημιουργήσει πάλι καλό βηματάκι προ τα πίσω στο χείο. Ο Μαργαρίτη παλεύει για το επιθετικό rebound. Τελικά ο Ζάρα όχι. Ε, ο Μαργαρίτη, ποιο θα την πάρει την μπάλα. Την παίρνει ο Πάουκ τελικά και την έχει ο Γκο στα χέρια του. Δυόμιση λεπτά ακόμα. Πω, παιχνίδι. Πολύ κακό. Ποιοτικά. Λοιπόν, ο Γκο έχει μείνει με τον, με τον Κάρτερ πάλι. Θέλει να δημιουργήσει, Ήρθε ο τη βοήθεια. Ωραία, εσύ στο Μαργαρίτη. Φάουλ έχει κάνει ο Γκουτ. Ο, ο Κάρτερ έκανε τάπα ψηλά. Ήταν σωστή η τάπα του Κάρτερ. Ο Γκουτ έχει κάνει φάουλ και ο Μαργαρίτη έχει δύο βολέ. Και ο Πάο έχει την ευκαιρία να παίξει ξανά στο συν 4. 2 και 20 είμαστε α, πριν το, πριν το τέλο και τη παράταση. Μαξιλαράκι είναι αυτέ οι βολέ πρέπει να μπουν γιατί είναι μαξιλαράκι σε αυτό το σημείο που είμαστε. Λοιπόν, να δούμε, θα τη βάλει ο τη βάζει την πρώτη ο, ο αρχηγό του Πάουκ στα 5 Ο Μαργαρίτη, ο οποίο έχει μέχρι τώρα 7 πόντου με 2 στι 3 βολέ και 6 rebound. Να δούμε, θα τα βάλει και τη δεύτερη. Τη βάζει και τη δεύτερη, 65-69. Νομίζω εδώ ένα σημείο που πάω. Καλύτερα να βγάλει μια-δυο άμυνε να βρει ε, μια-δυο καλέ επιθέσει και να καθαρίσει το μάτ. Να δούμε αν θα το κάνει. Ραντ. Ε, δίνει στον Μπάλαζιτ. Αυτό δίνει στον Ογκούτ. Ο Ραντ θέλει να αποστάρει τον Ζάρα. Αλλά ο Γκουτ ψάχνει τον Λάιον. Ο Λάιον θέλει να παίξει ένα pick and roll τώρα. Έχει μείνει με το Μαργαρίτη. σουτάρει για τρει. Ο Λάιον από πολύ μακριά αστοχή. Καλά block out του πάω. Ο Ζάρα μαζεύει την μπάλα. Ο Γκουτ δεν έχει κάνει φάουλ. Ο Ζάρα προλαβαίνει και δίνει στον Γκο. 1 και 55 ακόμα. Συν για τον πάω που έχει και την επίθεση. Για να δούμε αν θα καταφέρει να ευστοχήσει. Ο Γκός, πηγαίνει στη γωνία, δίνει στο Μαργαρίτη, ξανά οι δυο του παίρνουν την μπάλα. Ο Γκός δίνει στη κορυφή στο Χαρλαμπόπουλο. 10 δευτερόλεπτα. Ο Κατσίβελη τώρα έχει μείνει με το Μαργαρίτη. Γιατί δεν παίρνει την μπάλα ο Γκο. Κατσίβελη κλείστηκε, πάσα στο Μαργαρίτη. Κακή πάσα. Κακή πάσα. Στο Μαργαρίτη κλέψουμε το Ογκουτ. Γιατί δεν πήρε την μπάλα ο Γκός, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάλι ο Πάοκ δεν έχει καλή ισορροπία. Ελεύθερο τρίποδο του Ράντ από τη γωνία. Αστοχή ο Ράντ, ο Μαργαρίτη, ο Χαρδαμπόπλο τελικά μαζεύει το ριμπάλο. και έχει κάνει και ο Κάρτερ. Ε, κακή επίθεση του Πάοκ πριν, πολύ κακή. Uh, αστόχησε ο Ράτσε ελεύθερο τρίποντο. Πήρε το rebound. Uh, ο Μαργαρίτη έκανε το foul ο Γκουτ και έχει ξανά δύο βολές ο αρχηγό του Πάοκ με 1 και 28 uh, να, να απομένουν για το, για το τέλο. Λοιπόν, για να δούμε αν ο Μαργαρίτη θα παραμείνει ψύχραιμος εδώ και θα βάλει το ζευγάρι των βολών όπω το έκανε πριν. 65-69, 1 και 28. Βάζει την πρώτη Μαργαρίτη, 65-70, ο οποίο με την προηγούμενη φάση έκανε α, το λάθο νούμερο 20. 65-70, έβαλε, έβαλε την πρώτη Μαργαρίτη, βάζει και τη δεύτερη, 65-70, έχει συνέξει 1 και 28 πριν το τέλο. Και παίρνει τα ημάω ο Μάρκοβιτ για να δείξει κάποια πράγματα για τους παίκτες του. Είναι σημαντική η διαφορά σε αυτό το παιχνίδι γιατί είναι πολύ κλειστό. Uh, ο χρόνο είναι 1 και 28. Να δούμε αν ο Πάοκ θα καταφέρει uh, να φύγει νικητή από, uh, από, την Τουρκία. Λοιπόν, time out έχουμε για τον Πάοκ μέχρι τώρα. Δεν υπάρχει πρωταγωνιστή. Δεν υπάρχει κάποιο σε παιχνίδι που έχουμε 45 λεπτά αγώνα. Οι πρώτοι σκόρ του Πάοκ έχουν 11 πόντου. Ο Χαρλαμπόπουλο. Που έχει 11, έχει μείνει 27 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα στο παρκέ. 11 έχει ο Μαργαρίτη. 10 έχει ο Κλάσον, ο οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί σχεδόν καθόλου στο δεύτερο μέρο. Για του Τούρκου, 17 έχει ο Κάρτερ, ο οποίο όμω στο δεύτερο μέρο έχει εισηγήσει. Είχε 13 μέχρι το ξεκίνημα τη τρίτη περίοδου. Ο Άρμαντ έχει 11 λένε στο πάγκο με, με 5 φάουλ. Α, 4, 13 έχει ο, Φρε, ο, ο οποίο έχει 4 φάουλ. Δεν ξέρω αν θα επιστρέψει τώρα για τον Μάρκοβιτ. Να δούμε αν θα, θα εμπιστευτεί καλά ξανά τον, τον Λετωνό. Ο... ο Μάρκοβιτς λοιπόν 65-71 για να δούμε τώρα εδώ αν ο Παου μπορεί να καθαρίσει ένα παιχνίδι που ε, έχει ζοριστεί πολύ για να το πάρει θα πω εγώ με βάση την, την εικόνα του αγώνα αλλά αν καταφέρει να το πάρει, μικρό το κακό ε, η εικόνα του πάντως δεν είναι καλή σε, σε όλη τη διάρκεια του, του αγώνα ε, δεν, έχει κάνει, δεν, δεν νομίζω ότι στο παιχνίδι ε, είχε ένα καλό έτσι Τρίλεπτο, τετράλεπτο ρε παιδί μου που είχε το δικό του ρυθμό που έκανε αυτό που ήθελε. Λοιπόν, ο Άρμαντ έδωσε στον Μπάλαζε. Στο yeah. Τον Μπάλαζε αμέσω φτάρει για τρει, αστοχή, ριπάματα από το Μαργαρίτη. Νομίζω ότι πια πολύ δύσκολα να, να αλλάξει κάτι. Αν και ε, αυτό για να γίνει θα πρέπει ο Πάουκ να, να βρει πόντου σε αυτή την επίθεση. 1 και 14 έχουμε για το τελος, Είναι 6 για το Πάουκ που έχει την επίθεση στην παράταση που παίζεται στην έδρα τη Γκαζιατέμπ. Ο Γκο είναι με τον Κάρτερ. Δίνει στο Χαραλαμπόπουλο. Χαραλαμπόπουλο βάζει την μπάλα στο παρκέ. Δίνει στο Ζάρα. Ζάρας για τρει. Το τελειώνει ο Θεοδωρής Ζάρας. 65-74. Μεγάλο τρύποντα από τον Ζάρα εδώ που α, τελειώνει νομίζω την υπόθεση νίκη. Πλέον συν 9 για τον Πάοκ. 55 φιλότητα απομένουνε. Είναι πολύ σκοπό να αλλάξει κάτι. Α, ο Ράντι είναι με τον Χαραλαμπόπουλο. Δίνει πάνω στον Λάιον, Τρύποντα από τον Κάρτερ. Αστοχό. Ριμπάντα από το κατσίβελι δεν αλλάζει κάτι θα ο Πάο. Φύγει ο... Ο Παώ, τι έδωσε το 3-6. Φύγει το 3-6. ο Πάο γιατί έδωσε την άμυνα χαλαρή στο τρίποντο. Έτσι. Αλλά εντάξει είδε και στου 9, θα με πάλι δύσκολα είναι τα πράγματα. Εντάξει, θα κάνει φάουλα, θα κάνει βολέ. Ναι είναι μια νίκη που τον κρατάει όταν τον πάο γιατί από ό,τι βλέπω εδώ στη Βαμοργία πάει στο 3-6. Την ώρα που η Γκαζιαντέπ και ο Λαντίνα δάνει στο 2-7. Οπότε η Βέσπρη είναι στο 4-5. Η σαλόν στο 5-4. ουσιαστικά... Παίζεται ακόμα. Έβαλε τρύπο το γιονγκό. Πήγε 65-77. Ο Πάουκ θα, θα πάρει τη δεύτερη φετινή του νίκη στην παράταση, γιατί το ίδιο είχε γίνει και στην Αμαλιάδα. 65-77 λοιπόν ο Πάουκ φεύγει νικητή από την ε, Τουρκία, από την έβρα τη σε Ένα παιχνίδι πολύ κακό, θα πω εγώ. Ε, ο Πάουκ θα φύγει νικητή. Κάνει τη δουλειά του. Ε, είδε τι σου είναι, ρε φίλε, όταν έχει. Ε, ψυχολογία και θετική αύρα από νίκε. Ακόμα και σε εμά που στραβάμε. Εγώ πιστεύω ότι να πάω και 100 σερίε τώρα, το μα θα το είχαν σήμερα. Κάθε γεννήτο και θα το είχαν. Λοιπόν, καταφέρει να κερδίσει 65-77. Αυτό η ψυχολογία παίζει πάντα ρόλο. Ναι, βέβαια. Πάντα. Ε, νομίζω ότι σημαντική και. Και η Γκαζιάντε μπορεί, επειδή έχει αυτή την ψυχολογία τώρα από το 1-16. Έτσι, Πόσο Έτσι. έχει, ένα 15 Έτσι. Έτσι. Έτσι Έτσι. Λοιπόν, πρώτη σκόρη για τον Πάοκ ήταν ο, ο Ζάρα ήταν πρώτο σκόρη που έφτασε του 12 με τον τρίποντο που έβαλε. Ε, 10 ο Γκο, 11 ο Χαραλαμπόπουλο, 11 ο Μαργαρίτη, 10 ο Κλάσεν, 7 ο Τσόχλα, Uh, από 5 ο και Κρουμπάλι, uh, η σκόρερ για τον Πάο και ένα Πάο ο οποίο κέρδισε στην Τουρκία έχοντα 18 ασίστ και 19 λάθη. Α, uh, βελτίωσε αρκετά τι βολέ του δευτερο μήχρου, είχε 20 29, είχε 9 στα 20 τρίποντα. Είναι δεύτερο σερή παιχνίδι που ο Πάο είναι uh, ψηλά στα τρίποντα. Είχε 50% με την ΑΕΚ, 11 στα 22, 9 στα 20 σήμερα. 15 στα 35, τίποτα. Το θέμα ήταν τα λάθη, έκανε πολλά λάθη, αλλά η ουσία είναι το πάω καταφέρει να κερδίσει, να φύγει νικητή από την έδρα τη Γαζιαντέπ και να μείνει ζωντανό στη μάχη που κάνει για την πρόκληση στην επόμενη φάση του, του Champions League. Είναι, λοιπόν, και τώρα, Νίκο, έτσι όπω βλέπω, σαλό, η Σαλών θα είναι το τερμπι. Το πέτονι, κοίτα, νίκο. έχει δύο ματς τώρα, στο, τώρα μετά τη διακοπή στο Παλατάκι. Έχει δύο εντό σερή με την Ορλαντίνα που πρέπει να την κερδίσει φυσικά και με τη Σαλών. Ε, αν μετά από αυτά τα δύο ματς είναι στι πέντε νίκε, που δεν είναι κάτι ε, ανέφικτο. έτσι. Ε, σίγουρα έχει ελπίδε και τη για την βένση που παίζει εκτό. Εκτό, Τελευταία αγωνιστική. Ε, αυτή αυτό αγωνιστική. Αλλά και με τη σαλόν θα είναι πολύ. Ναι, είναι σημαντικό Ας να βλέπω. κερδίσει τη σαλόν. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να πάρει και τη διαφορά. Έχει ένα μείον 14 από εκεί. θα δούμε πώ θα πάει. Λοιπόν, α, πάμε διάλειμμα γιατί τραβήξαμε μία ώρα σερή. Και επιστρέφουμε, έχουμε να πούμε και για Άρη. Να πάρουμε και λίγο ρεπορτάζ από Τουρκία και δηλώσει από εκεί. Έχουμε να πούμε τα Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι εδώ. λοιπόν, 107 και 4. Μπάσκετ City. Είμαστε εδώ μαζί σα από τι 8 μέχρι και τι 10. Είχαμε το παιχνίδι του Πάουκ και την νίκη του Πάουκ στην Τουρκία επί τη Γκαζιαντέπ. Τώρα έχουμε ένα θεματάκι όσον αφορά τι δηλώσει. Γιατί υπάρχει ένα θέμα με την. με, με τις δηλώσεις από Τουρκία δεν υπάρχει έγωση έτσι δεν υπάρχει ήχος, δεν έχουμε ήχο. Ε, είναι μάλλον πολύ άσχημη σύνδεση και γενικά δεν, δεν έχουμε θέμα με, την, με τον ήχο. Αν θέλαμε να ακούσουμε κάποιε δηλώσει. έτσι τώρα που από ό,τι βλέπω είναι ο Ηλίας ο που κάνει κάποιες ε, δηλώσεις. Εντάξει θα τις κάνουμε μετά ένα ρεζουμέ, μια αναφορά από τα κείμενα που θα βγάλουν οι συνάδελφοι όσον αφορά τις δηλώσεις. Ο Πόκ τώρα πλέον που είμαι είναι στο 3-6, στο, στο 2-7 είναι η Ορλαντίνα και η Καζιαντέπ τελευταίες. Ο Πάγκ αυτή τη στιγμή είναι έκτος με 3-6, 4-5 ημέρες, 5-4 σαλόν. Λογικά αυτές οι τρεις ομάδε ομάδες θα παλέψουν για, μία θέση. Έτσι, αν, αν πει κάποιο ότι είναι πτούνα και οι άλλοι δύο τενερίφοι και εύσυγες, που έχουν προκριθεί, η ε, Τενερίφ και η Λούντεσμπουργκ ε, μετά υπάρχουν τρεις ομάδες που παλεύουν για μια θέση με τον Πάκ βέβαια έχει την πιο δύσκολη αποστολή γιατί είναι στο 3-6 και πρέπει να πιάσει τουλάχιστον τους άλλους που είναι στο 5-4 έτσι και έχει και το μείον 14 να διαχειριστεί λοιπόν πάμε λίγο να δούμε τα αποτελέσματα μια που είμαστε στο μπάσκετ με τη να δούμε λίγο τα αποτελέσματα στους ομίλους και τις βαθμολογίες α, όπως έχουν διαμορφωθεί. Λοιπόν, α, σήμερα έχουμε τα παιχνίδια για τον πρώτο ομιλό οπότε δεν μας απασχολεί ο πρώτος ομιλός. Είναι σε εξέλιξη για παιχνιδιά του πρώτου ομιλού. Κάποια, έτσι η Μονακό ε, είναι στην κορυφή με 9-0. Έχει προκριθεί. Στο 5-3 όλοι τα εμπορκασίκιακα στο 4-4 Σάσαρη Μούρθια και από κάτω χολών στο 2-7 Κράσνονταρ και Γιουβέτσο. του ένα στο 2-6, εδώ είναι ξεκάθαρο κάπω ο όμιλο. Ουσιαστικά η Μονακό έχει τελειώσει την υπόθεση. Πρόκριση και οι υπόλοιποι τέσσερι παλεύουν για τρει θέσει: η Λούτζη Μπουκασία, η Γεσασάρη και η Μούρθια. Πάμε λίγο στου άλλου ομιλού να δούμε τι γίνεται εκεί. Πώ είναι δηλαδή η κατάσταση. Στον όμιλο του και είπαμε η Τενερίφη είναι στο 7-2-7-2 για τη λουντεσμπουκ 6 3 νεπτουνα Σαλόν, 4-5 Βέσπιλς, 3-6 ο πάουκ 2-7 κάποτε Ορλάντο και η Ντέπ. Στον όμιλο, τον τρίτο, τη ΣΑΕΚ, Μπάνβιτ είναι στο, Μπάν, στο 6-3. Η Βενετσα στο 5-3, η Μπαϊρότη στο 5-3, η Στασμούργο στο 5-3. Αυτέ είναι οι ομάδε που είναι... Ε που παλεύουν ουσιαστικά γιατί εδώ είναι μπερδεμένο όμιλο πάρα μα πάρα πολύ. Αυτό ο συγκεκριμένο όμιλο. Ε, γιατί λοιπόν τι μας έχει τώρα του ομίλου της ΣΑΕΚ από ό,τι βλέπω εδώ. Το Bayreuth Λοιπόν Η Bayreuth κέρδισε Οπότε η Μπαϊρόιτ. Bayreuth... Να δω λίγο λοιπόν, τη βαθμολογία. Η Μπαϊρόιτ έχει κερδίσει. Λοιπόν. Ναι, όχι, συγγνώμη, συγγνώμη. Λοιπόν, έκανε μια ανανέωση τώρα. Όχι, η Εστοντιάνδε κέρδισε. Η Εστοντιάνδε, η οποία πλέον είναι στο 5-4. Κέρδισε τη Ρόζα Ράντο που είναι στο 1-8. Εδώ πέρα ο μίλο είναι πάρα πολύ μπροτερμένο γιατί η Μπάρμπι είναι στο 6-3, η Βενέτσια, η Μπαερόι, η Στρασβούργο είναι στο 5-3, η ΑΕΚ είναι στο 4-4, η Εστοντέντα πλέον είναι στο 5-4 και η Ολίμπια Ολμπιάντα είναι στο 3-6. Έτσι η Ολίμπια, εντάξει, είναι πολύ δύσκολο να προκριθεί. Ε, η Ράζο Ρόντο έχει τελειώσει. Η ΑΕΚ, αν κερδίσει την Βενέτσια, παίζει σήμερα, ξεκινάει το παιχνίδι σε λίγο. Αν κερδίσει την Βενέτσια, είναι ζωντανή για την πρόκληση. Έτσι και θα πάει στο 5-4, θα πιάσει και τη Βενέτσια. Έτσι και μετά, όλα είναι ανοιχτά, εκεί, στον κοινό τον όμιλο. Πάμε και στον όμιλο του Άρη. Εδώ στην κορυφή είναι η Μπεσικιτά με 7-2. Ε, θεωρητικά έχει προκριθεί όπω και η Νίμπο που είναι στο 6-3. Είναι δύσκολο δηλαδή να, να μείνουν εκτό αυτέ οι δύο ομάδε. Έχουμε σήμερα το Αβελίνο Αντέρτο που είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Άρη. Ο Άρης ο οποίος είναι τώρα στο 4-5 4-5 έχει και ο Στάνδη ε, Η Ναντέ είναι στο 5-3 Η Αβελίνο στο 4-4 Και η Βόνη στο 3-6 Ουσιαστικά εδώ αν πούμε ότι η Ναντέρ κερδίζει πάει στο 6-3 η Αβελίνο μένει στο 4-5 ο Άρης θεωρητικά θέλει ένα τέτοιο αποτέλεσμα δηλαδή θέλει νίκη της Ναντέρ μέσα στην Αβελίνο ώστε να φύγει η Αβελίνο μπροστά δηλαδή να ξεκορίσει τριάδα να ξεχωρίσει η τριάδα που θα προκριθεί και από εκεί πέρα ο Άρης, η Οστάνδη και η Αβελίνο αλλά και η Βόνη γιατί θα είναι στο 3-6 και οι άλλοι θα είναι στο 4-5 να παλέψουν για μια θέση για την τέταρτη θέση έτσι αυτό είναι το θεωρητικά που θέλει ο Άρης και λέω θεωρητικά γιατί έτσι που είναι η κατάσταση στον Άρη αυτή τη στιγμή νομίζω ότι κανείς δεν σκέφτεται την Ευρώπη και τον μπάσκεμπο της Αμιουσλίνγκ έτσι, για να τα πούμε τα πράγματα ξεκάθαρα. Κανεί δεν σκέφτεται αν ο Άρης θα περάσει στην επόμενη φάση. Και νομίζω ότι και χθες το ξεκαθάρισε και χθε το βράδυ για ανάγκη στι δηλώσει του. Η συγκεκριμένη διοργάνωση δεν προσφέρει τίποτα στον Άρη πέρα από κάποια οικονομικά ωφέλη τα οποία δεν μπορεί να τα χαρακτηρίσει και τρομερά. Αλλά εντάξει. Έτσι πω είναι ο Άρης δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι και τρομερά γιατί ε, στην άλλη διοργάνωση θα έπρεπε εσύ να πουλήσει τον εαυτό σου και το προϊόν σου και τα πατ και τα μάτ. Ε, και στον Άρη δυστυχώ δεν μπορούν να πουλήσουν τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Δεν το βλέπουμε φέτο. Τελευταία χρόνια το βλέπουμε αυτό στον Άρη. Και νομίζω ότι εντάξει, εγώ το ανέφερα θεωρητικά τι θέλει ο Άρη να βάλει τη βαθμολογία. Αυτή τη στιγμή ο Άρης, άμα μπορούσε να τελειώσει η διοργάνωση, να μην ξαναπέξει σε αυτή τη διοργάνωση και να έχει του παίχτε του μόνο για την Ελλάδα, για να μην έχει ταξίδι, να μην έχει κούραση, θα το θέλω για ανάκηση. Με βάση το πρόγραμμα του Άρη στιγμή στην Ελλάδα και το πώς είναι η κατάσταση στην ομάδα, κυρίως θα πω εγώ. Έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα, ένα ο οποίος βασίζεται στους Έλληνες παίκτες, το είδαμε και χθε. Οι ξένοι είναι εκτός τελείω, ο καθένας για κάποιου λόγους, και ο Μπέλ και ο Ουίβερ, και ο Μπένσον, οι άλλοι τρει δεν έχουν τελειώσει τα συμβόλαια όπω είπε ο Γιαννάκη. Τέσσερα, ο Άρη δεν μπορεί να πάρει παίχτη. Πρέπει να λυθούν τα συμβόλαια των προηγούμενων για να πάρει επόμενου. Και έχει το παιχνίδι με τα τρίκαλα, τα οποία παίρνουν παίχτη. Πήραν ένα παίχτη, θα πάρουν και δεύτερο. Μέχρι το μα με τον Άρη. Και ο Άρη για να κάνει όλα αυτά που λέμε, τα αγωνιστικά, τα μεταγραφικά, πρέπει να βρεθούν χρήματα τα οποία δεν υπάρχουν. Το είπε όσο γίνεται πιο δυνατά χθε ο Γιαννάκη. Το είπε γίνεται πιο, πιο δυνατά μπορούσε. Ουσιαστικά, ο Γιάννακη τι είπε χθε, γιατί είναι οι δηλώσει που συζητούνται από χθε του Γιάννακη, ο Γιάννακη ζήτησε τη βοήθεια του κόσμου για ποιο λόγο, για τον πολύ απλό λόγο ότι ένα εισιτήριο είναι έσοδο για την ομάδα. Πέρα από τη στήριξη, πέρα από τη συμπαράσταση, το βασικό αυτή τη στιγμή που καίει τον Άρη και το ξέρει ο Γιάννακη, είναι το οικονομικό. Και όταν λέει ελάτε στο γήπεδο να στρίξει η ομάδα είναι δικιά σα, λέει στον κόσμο ελάτε να βοηθήσετε εσεί οικονομικά την ομάδα αυτή δηλαδή, στιγμή. Γιατί τα τελευταία μάτια με βάση την προσέλευση ο Άρης μπορεί να μπαίνει και μέσα. Με βάση την προσέλευση του κόσμου. Θα μου πει, θα σωθεί ο Άρης αν γεμίσει μια φορά το γήπεδο. Θα, θα πάρουν πέκτες με μια φορά Όχι το μια φορά μπορεί να γίνει δύο, μπορεί να γίνει τρει. Ο χρόνο βέβαια πιέζει, δεν μπορεί να γίνουν έτσι εύκολα τα πράγματα. Αλλά από το να υπάρχει εικόνα που είδαμε χθε του παλέ, που η ατμόσφαιρα ήταν καλή, αλλά η εικόνα ήταν απογοητευτική και σε άλλα παιχνίδια προηγούμενα, ο Γιάννακη ζήτησε από τον κόσμο να έρθει στο κήπεδο. Και πιστεύω και ένα βασικό λόγο είναι το οικονομικό. Η παρουσία του κόσμου να φέρει έσοδα, να φέρει λεφτά στην ομάδα. Η ομάδα έχει ανάγκη χρήματα τα οποία δεν έχουν έρθει εδώ και μήνες. Το μόνο που έχει πληρωθεί είναι η εφορία του άρθρου 99 και το ΙΚΑ. Το δημόσιο κοινό σου. τι παίχτες έχουν πληρωθεί. Είτε αυτοί που είναι στον κύριο Πετράτο, είτε αυτοί που δεν είναι στον κύριο Πετράτο. Γιατί αυτοί που είναι στον κύριο Πετράτο έχουν χώριση. Οτιδήποτε άλλο δεν έχει πληρωθεί. Οι Έλληνε είναι απλήρωτοι. Οι ξένοι επίση είναι πίσω στι πληρωμέ. Και αυτά όλα τα ξέρω ο Γι' αυτό Γιάννα Κεσί βγήκε χθε και είπε στον κόσμο: Ελάτε. Και ανέφερε το παράδειγμα με τον φίλαθλο με τον οποίο μίλησε και του ζήτησε να φέρει κόσμο στο γήπεδο. Το οποίο βέβαια ε, από χθε που έγινε αυτή η ατάκα που είπε αυτήν την ιστορία, ο Παναγιώτη Γιάννακης που είναι αληθινή φυσικά. Και προσπαθεί ο κάθε αργανό να την αναλύσει στο μυαλό του. Αντιλαμβάνεται το πόσο δύσκολες είναι να καταστάσει αυτή τη στιγμή οικονομικά. Όταν ο ίδιο ο Παναγιώτης Γιάννακης μιλάει σε κόσμο, μιλάει σε οπαδού και λέει: Φέρτε ο κόσμο να πάρει εισιτήρια. Αντιλαμβάνεται ο καθένα σε τι κατάσταση βρίσκεται η ομάδα αυτή τη στιγμή. Και η λέξη όλεθρος που είχε πει ο κύριο στην τελευταία κοινή συνέντευξη με τον κύριο Λάσκαρη δείχνει να είναι όσο πιο κοντά από ποτέ. Δυστυχώ. Δυστυχώ. Γιατί έχουν περάσει τόσε ημέρε και δεν έχει γίνει τίποτα απολύτω. Τίποτα. Έτσι. Και αυτό το ξέρω για ανάγκη, αλλά ο για ανάγκη δεν μπορεί άλλο να περιμένει. Γιατί βλέπει που πάει η ιστορία. Βλέπει ότι ο Άρη μπορεί να κατέβει να παίξει με τα τρέκαλα και με τον Πανιένο χωρί ξένου. Απλά με του Έλληνε. Και όσο καλή να είναι οι Έλληνε, που ο Άρη είναι σε μια αγωνιστική κρίση για κάποιου λόγου, δεν μπορεί να τράβει ξανά ιστορία και ειδικά τώρα που έχει ακόμα και παιχνίδια για τον Basketball Champions League. Και έχει να παίξει μέσα τα, τα αλλά εντό και με τον Πανιώνιο εκτό. Ο Πανιώνιος που κέρδισε την περασμένη αγωνιστική παρέμεινε ζωντανό στην υπόθεση παραμονή. Αυτά είναι πράγματα τα οποία ε, τα έχουμε συζητήσει εδώ από την εκπομπή και τα έχουμε αναφέρει και δυστυχώς οι εξελίξεις όχι μας πω ότι μας δικαιώνουν Μάλλον δεν μας διαψεύδουν Το γεγονός δηλαδή ότι δεν έχει γίνει το παραμικρό εδώ και μήνες Όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι τσκάε. καέ Ό,τι πληρώθηκε, πληρώθηκε για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Πληρώθηκε γιατί και από νομική πλευρά αυτό έπρεπε να κάνει ο κ. Λάσκαρη όταν πήγε να παρουσιαστεί στην Ανακρίτρια. Σίγουρα είναι θετικό για τον Άρη, ναι, αλλά δεν έχει πληρωθεί από τα περσινά τίποτα. Η ΦΥΜΠΑ, ο κίνδυνο ΦΥΜΠΑ και του μπαν από ακόμα παραμένει ζωντανό. Οι προσφυγέ δεν έχουν πληρωθεί. Έτσι. Και βέβαια υπάρχει και μια φετινή ομάδα που πρέπει να πληρωθεί. Η οποία μέχρι στιγμή όπω γνωρίζουν όλοι είναι αρκετή απλήρωτη. Αν όχι όλοι είναι απλήρωτη, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, άλλοι είναι απλήρωτοι. Και ο Γιαννάκη ουσιαστικά χθε για μένα δεν ήταν όπω παρουσιάζεται ξέσπασμα. Ήταν μια κραυγή βοήθεια του Γιαννάκη. Ήταν μια κραυγή βοήθεια του Γιαννάκη. Κυρίω πρώτα προ τον κόσμο, ο οποίο είναι αυτό ο οποίο μπορεί να βοηθήσει άμεσα με τη λογική ότι μπορεί ο κόσμο να γεμίσει το Αλεξάνδριο στο επόμενο μάτ και αυτό το, αυτό το, ε, αυτά τα εισιτήρια να δώσουν μια ανάσα στην ομάδα. η κατάσταση παιδιά στον Άρη όσο και να μην θέλετε κάποιοι να τη βλέπετε και να θελοτυφλείτε και να περιμένετε εκατομμύρια και δισεκατομμύρια είναι τραγική, είναι δύσκολη και άντε δεν το λέω εγώ σαν δημοσιογράφος ή ο ένας δημοσιογράφος το λέω για να έξω ίδιο. Για να ξέρει, βγήκε και είπε του ότι υπάρχει οικονομικό πρόβλημα. Το ξέρετε όλοι εδώ και καιρό ότι υπάρχει. Κι όμω υπήρχαν κάποιοι που περιμέναν και, 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 λέγανε ότι δεν υπάρχει τόσο σημαντικό πρόβλημα και είναι απλήρωτη παίχτη και δεν είναι απλήρωτη και όλα αυτά. Και το λέει ο Ισοπονιτή. Τι άλλο παραπάνω να, για να πιστεί ότι κάποιο ότι η κατάσταση είναι τραγική. Και μέσα σε όλα έχουμε και τη σημερινή εξέλιξη την προσέγγιση της διοίκηση στον κύριο Ρωμανίτη. Έτσι. Που έχει παρατηθεί από τη θέση του βέβαια. Ε, και ουσιαστικά είναι σε μια κατάσταση ε, οι δύο πλευρέ να μην έχουν τι καλύτερε σχέσεις για τον Άρη, όπω είπε και ο κ. Σαρβανίδη πρόσφατα σε μια σύνδεξη του συνάρτηση, ε, ότι με τον Λάσκαρη δεν έχουν αγωνιστεί με το προσωπικό, αλλά ότι θα μείνει ο Άρη. Και τώρα να έρθει ο Αρβανίτη να τρέξει τι. Για να τρέξει έβγαλε τον Αρβανίτη που ξέρει. Πρέπει να υπάρχει και, το, και, να υπάρχουν και χρήματα για να τα τρέξει. Για να κάνει διακανονισμού. Με τα περσινά, θα μπει ο Ροβάνη μπροστά γιατί για να φτιάξει το καλό κλίμα που έχει χαλάσει η πλευρά Άσκαρη με όλε τι πλευρέ, με όλου του εμπλεκόμενου εδώ και καιρό. Με μάνατζερ, με παίχτε, έτσι. Με όλου αυτού θα πρέπει να βρεθεί ο κύριο Ροβάνη να δέσει όλα αυτά για να μην έχουμε άλλα. Και έχουμε μια διοίκηση η οποία υποτίθεται ότι θα υπήρχε ανασυγκρότηση, αναδιάρθρωση και όλα τα σχετικά και εδώ και 4-5 μήνες δεν λειτουργεί. Υπάρχει ένας άνθρωπος που χθε έτυχε να είναι μόνος του και να βγει φωτογραφίες από πολύ κόσμο για να φανεί το πρόβλημα το έντονο υπάρχει, ο κ. Μάνος Λάσκαρης, ο οποίο εγώ προσωπικά δεν τον μπορώ να τον κατηγορήσω για κάτι. Γιατί ο άνθρωπο είναι μόνο του, είναι σε μια θέση που δεν την ήξερε, δεν είναι παράγοντα επαγγελματία. Έχει και αυτός σιγά τι ευθύνε του, όπω όλοι. Αλλά ο άνθρωπο έμεινε μόνο του να τρέξει τα θέματα. ότι υπάρχει έντονο διοικητικό πρόβλημα διοίκηση λειτουργία τη ομάδα, το είπε και χθε ο Γιάννακη στι δηλώσει του. Όσοι το καταλάβατε, αυτό που είπε για τον Γκάλι που έλεγε ο ίδιο, που ανέφερε τον Γκάλι και έλεγε ότι τότε δεν μπορούσαν να είναι όλοι οι Γκάλιδε. Ένα ήταν ο Νίκ, έπρεπε να είναι ένα δοξάκι, ένα παραμανίδη. Το έλεγε για τη διοίκηση. Σαν να λέει ότι όλοι θέλουν να διοικήσουν. Δεν μπορούν να διοικήσουν όλοι όμω. Ένα θα διοικήσει. Και οι υπόλοιποι θα βοηθήσουν τον τομέα του. Αυτό δυστυχώ στον Άρη δεν έγινε ποτέ. Όλοι είχαν άποψη για τα πάντα. Και όλοι ήθελαν να πάρουν αποφάσει. Και τι έπαιρνε τελικά ο Λάσκαρη, ο οποίο δεν το ήξερε το αντικείμενο. Δεν το ήξερε το αντικείμενο. Και δεν το ξέρει το αντικείμενο. Δεν ξέρει τι ισχύει σε θέματα Ευρωλίγκα και Φίμπα, σε θέματα ΣΑΚΕ. Και δεν το λέω. Ε, γιατί έχει κατηγορηθεί η διοίκηση ότι ας πούμε έδωσε ψήφο βουλευτή στον κύριο Γαλατσόπουλο που είναι του ΠΑΟΚ. Αυτό το ΠΑΟΚ Άρη. Το θέμα είναι να έδινε ψήφο που πίστευε ότι θα συμφέρει την ομάδα σου. Γιατί αυτό είναι εκλογέ. Την να συμφέρει η ομάδα σου και το καλό του μπάσκετ. Πήγε ο Άρη στο μπάσκετ από το Champions League. Με τη λογική να κερδίσει τι από το μπάσκετ Champions League. Όταν βλέπουμε όλοι ότι η Ευρωλίγκα και λόγω των ομάδων που έχει και λόγω τη οργάνωση κερδίζει αυτή την κόντρα. Και φαινόταν από τότε. Είναι πάρα πολλά. θα φάμε τώρα. Τι να σε πω, θέλουμε δύο μέρε, Νίκο. Δύο μέρες. Έχουμε και, και θέματα θα στα του Πάου. Πέστα και ναι, θα ναι. πάμε και στα του πάω. Τι, δεν έχουμε να πω τίποτα. Απλά γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα να πούμε. Έχουμε να πούμε και Α2 που έχει σήμερα αγωνιστική. Έχουμε να πούμε Ευρωλίγκα. Θα, 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 το αφήσω εδώ. Δεν, θα το συνεχίσουμε ίσω και αύριο λίγο παραπάνω, να δούμε και ποιε θα είναι εξελίξει αύριο στον Άρη. Απλά ξαναλέω γιατί το λέμε και από εδώ. Εδώ και καιρό. Μην περιμένετε μεσίε. Μην περιμένετε. Ε, τι να, δεν ξέρω και πώ να το θέσω, α πούμε. Μην περιμένετε. Ε, έναν υπότιτλο για τη Βασούλα. Ε, ναι, αυτό μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Μην περιμένετε, παιδιά, υπότε. Δεν έρχονται υπότε. Καλό. Ε, εγώ ξαναλέω, για να μην θεωρηθώ. Εγώ δεν έχω κανένα προσωπικό με κανέναν. Έτσι, οι ομάδε μα να πηγαίνουν καλά, να, 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 πηγαίνουν καλά, να έχουν επιτυχίε, να πηγαίνει καλά και η δουλειά μα, γιατί από αυτό εξαρτάται η δουλειά μα, από την επιχείρηση των ομάδων. Αν οι ομάδε μα είναι για. και πέφτουν και. βλέπουμε πώ πάει η δουλειά μα. Αλλά εδώ και δύο μήνε θα αγωνόμαστε με του. Ε, με του θαυματοποιού που έρχονται στον Άρη. Πέρασαν δύο μήνε, δεν έγινε τίποτα. Φτάνουμε τέλη χρόνου και δεν έχει γίνει τίποτα, Ρενικό. Τίποτα. Mm. Μια χορηγία δεν έχει ανακοινωθεί πέντε μήνε από το καλοκαίρι, έξι από την τελευταία συνέντευξη του κ. Λάσκα, έχουν περάσει τρει μήνε, δεν έχει ανακοινωθεί μια χορηγία σοβαρή. Μεγάλη. Ανακοινωθήκαν δύο-τρει συμφωνίε, οι οποίε είναι ανταποδοτικότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μια χορηγία φανέλα, μια χορηγία ονόματο, μια χορηγία γηπέδου. Το Νίγκαλ Σχολ τη Σάλακ βάτει ένα όνομα δίπλα. Το Άρης βάλτε ένα χορηγό στη φανέλα Το σορτσάκι Είναι δυνατόν να μην έχεις τίποτα Πέντε μήνες φτάσατε στο τέλος του ποταθλήματος Στο τέλος του γύρου Και δεν υπάρχει μια τέτοιο Και ακόμα περιμένουμε λεφτά από δεν ξέρω εγώ που Και ακόμα υπάρχει κόσμος στον Άρη που πιστεύει ότι μπορούν να έρθουν, να έρθουν τα λεφτά, μακάρι να έρθουν αύριο. Εγώ ξέρω, δεν, έχω, δεν είμαι επιχειρηματία και ούτε έχω κλείσει συμφωνίε σε εκατομμύρια, αλλά εγώ ξέρω ότι όταν γίνει μια συμφωνία και η μία πλευρά θέλει και η άλλη, κάδονται, βλέπουν σε μια συνάντηση οικονομικά στοιχεία, τα δίνουν σους, ε, στα οικονομικά του επιτελεία, ασχολούνται αυτά που πρέπει να ασχοληθούν, αυτά που πρέπει να ασχοληθούν, μια, δύο, τρει, μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα! Mm -hmm. Και μετά τελειώνει. Πουράμε συμφωνία, δεν, είναι, δεν κάνουμε συγχώνευση. Δηλαδή σε λίγο η συγχώνευση, ξέρω εγώ τη να μην λέμε και εταιρείε, βέβαια δηλαδή, λίγο. Ναι. Και μιλάμε τώρα για μια συμφωνία παραχώρηση δικαιωμάτων χορηγία. Γι' αυτό μιλάμε. Ότι θα, πληρω, θα υπογράψω και θα δώσω σε κάποιον το δικαίωμα να διαπραγματευτεί τα δικαιώματά μου, τη, τη χορηγία, σε μια χώρα, σε μια περιοχή. Δεν μιλάμε ότι θα κλείσει μια συμφωνία και θα 5 εκατομμύρια. είναι μια κατάσταση πολύ, δηλαδή. πολύ δύσκολη. Πολύ και βγαίνει για να και λέει: Δεν έχουμε λεφτά. Δεν, μπορούν, δεν φέγανε οι άλλοι. Οι προηγούμενοι λέει: Δεν φύγανε τρει. Κόμμα του παίκτε του Άρη είναι. Και δεν μπορεί να πάρει παίκτε του Άρη. Mm. Δηλαδή το λέω με τη λογική ότι όσο το αφήνει αυτό και προχωράει το κακό, κάποια στιγμή θα είναι μήνα στρέψιμο. Λένε όλοι εδώ σε λύση, πε λύση, πε λύση, πες λύση. Εγώ την έγραψα τη λύση. Πριν καιρό στο about και την είπα. Δι, λύση πρωτοδικίου. Δέσμευση του Λάσκαριου θα δώσει συμμετοχέ. Αύξηση με το κεφαλαίο με δέσμευση του Λάσκαριου δεν θα με το έχω πει στα λεφτά του. Αλλά αυτό έπρεπε να γίνει πριν μήνε. Όχι τώρα που είναι απαιτητέο ένα εκατομμύριο. Τώρα είναι απαιτητέο ένα εκατομμύριο τα περσινά. Προσφυγέ, ιστορίε. Πώ να πει σε πρωτοδικίου όταν έχει απαιτητέο ένα εκατομμύριο. Δεν είναι διακανονισμένο. Ποιο θα μπει. Και όσο περνάει ο καιρό, αυτά μεγαλώνουν. Αυξάνονται τα χρέη. Πώ θα γίνει, ρε παιδιά. Ναι. Λοιπόν. Πάμε σε break. Αμέσω να πει και πάμε τη μπρέ, Έχουμε, έχουμε πάω, πά, και, ρεπορτάζ. και ρεπορτάζ μεταγραφικό έχουμε στον, στο ΠΑΟΚ. Α πάμε διάλειμμα και επιστρέφοντα θα, θα πούμε την αλλαγή που αναμένεται να, να κάνει ο ΠΑΟΚ. Πιθανότατα σήμερα κιόλα. Λοιπόν, ο Πάο κατάφερε να κερδίσει σήμερα στην Ελλάδα τη Γκαζιατέβα. Επιστρέψαμε με τελευταίο κομμάτι τη εκπομπή, αλλά τρέχει και, και μεταγραφικό ρεπορτάζ. Ε, όχι αυτό που περιμέναν οι περισσότεροι και θα, θα εξηγηθώ. Ε, η επίσημη ενημέρωση που υπάρχει από τον Πάοκ είναι ότι αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Owen Klassen. Κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο είναι η αλήθεια. Ε, ο Καναδό ε, εδώ και λίγε μέρε. Uh, είχε ενημερωθεί από τον Πάοκ ότι uh, η συνεργασία θα τελειώσει μαζί του. Uh, μάλιστα, φαίνεται να έχει έρθει σε συμφωνία κιόλα uh, με ομάδα στη Γερμανία, την Wurzburg, από όσο ξέρουμε. Ομάδα από την οποία ξεκίνησε ο Ντύρκ Νοβίτσκι. Uh, και αυτό που, που βγαίνει είναι ότι σήμερα είναι το τελευταίο του παιχνίδι κάτι αναμενόμενο. Ο Πάοκ είναι πολύ κοντά σε συμφωνία uh, με τον αντικαταστάτη του. Uh, παρότι κάποιοι βιάστηκαν να δώσουν τελικό ότι αυτό θα είναι ο Keith Clanτων, όπω όλα δείχνουν, δεν θα είναι ο Keith Clanτων ο αντικαταστάτη του. Θα είναι ο Νταρντέλ Jackson, ένα παίκτη που βρήκε στον δρόμο του Πέρσι ο Πάοκ, παίζοντα με την uh, πολωνική Rosa Random. Ο Τζάξον uh, φέτο, uh, μέχρι πριν λίγο καιρό, ήταν στην uh, Γαλλία. Στην. Κάτσε λίγο την ομάδα και την έχασα. Την είχα εδώ μπροστά μου στην Μπουλαζάκ. ο Τζάκσον ο οποίος είναι 32 χρονών είναι 2-6 φέτος στη Γαλλία είχε 10,6 πόντους μέσω όρο 4,7 rebound 48,6 στα δίποτα 47,4 στα τρίποτα και το 71,4 στις, στις βολές είναι ένας ψηλός ο οποίος από όσο τον, τον θυμάμαι και εγώ πέρσι από τα παιχνίδια με τη Ρόσα Ράντομ είναι αρκετά δυναμικός κοντά στο καλάθι ε, μπορεί να, να απειλήσει από μακρύ. Ένα παίκτη ο οποίο γενικά στην καριέρα του έχει βρεθεί σε πάρα πολλέ ομάδε, σε πάρα πολλέ χώρε. Ε, ξεκίνησε από, τα, από το, Πανεπιστήμιο του, του Κάνσα ε, που ήταν στα χρόνια του, του κολεγίου του. Ε, πήγε στου Καβαλιέρ, ε, έγινε, έγινε draft. Έπαιξε στην, ε, στην D-League του NBA. Ε, ε, έχει παίξει και στου Bucks και στου Sacramento Kings. Στην Ευρώπη ήρθε για πρώτη φορά το 11-12 στην δόνε και έχει παίξει στην Κίνα. Πρόπερση ήταν στην Τουρκία στην Κυρεσούν, τελείωσε τη χρονιά στο Πέρτο Ρίκο. Πέρσι ήταν στην Ράντομ, στην, στην Πολωνία, στην Παναθέτρια Πολωνία, εκεί που τον βρήκε και ο πάγο απέναντι του. Και φέτο ξεκίνησε τη Σεζόν στην Γαλλία και στην Πουλαζάκ. Και, και τώρα όπω όλα δείχνουν, ε, αναμένεται να είναι ο αντικαταστάτης του, του Owen Clash. Όταν λέω ε, όπως όλα δείχνουν ε, δεν αποκλείεται ε, ακόμα και στα, στο άμεσο χρονικό διάστημα σήμερα δηλαδή να υπάρξει ανακοίνωση ε, από τον, από τον ε, για τον Darnell Jackson. Ε, προφανώς και ο Αμερικανός ε, έρχεται ε, άμεσα σε αυτό το διάστημα της, που υπάρχει διακοπή τα Χριστούγεννα Να προσπαθήσει να ενσωματωθεί και να κάνει τον τεμπούτο του Στο μάτς με το Λαύριο Το οποίο είναι το άλλο Σάββατο, 30 του μήνα έτσι. Μπορεί να μην έχει αγωνιστική Α1 τώρα το Σαββατοκυριακό Το τρίμερο έτσι αυτό τον, το Χριστουγέννο να το πω έτσι ε, Αλλά το Σαββατοκύριακο πριν την πρωτοχρονιά υπάρχει κανονικά αγωνιστική Ο Πάκ πηγαίνει στο Λαύριο όπως όλα δείχνουν Uh, Χωρί τον Κλάσεν και με τον Νταρνέλ Τζάξον. Έτσι ο Πάκο ασχολήθηκε με την περίπτωση του Κλάντον, αυτή είναι η αλήθεια uh, η παρουσία του Αμερικανού εδώ πριν λίγες εβδομάδε στο διάστημα της διακοπής για τις εθνικές ομάδες uh, είχε και κουβέντα uh, με, με τον Πάκ uh, ο Κλάσεν σίγουρα ήθελε να γυρίσει ο, ο Κλάντον, συγγνώμη σίγουρα ήθελε να γυρίσει uh, σίγουρα uh, δεν του άρεζε και τόσο Uh, με την, uh, με τη Ήθελα την Λουκόη ήθελε να γυρίσει στη Θεσσαλονίκη. Αλλά uh, από στιγμή που δεν κατάφερε να μείνει ελεύθερο, ο Πάοκ uh, έχει ψαχτεί κι αλλού. Uh, προχώρησε την περίπτωση του, του Ντανέλ Τζάξον και uh, όπω όλα δείχνουν, μένει μόνο η ανακοίνωση για να τελειώσει και αυτό το, το θέμα να υπάρξει αλλαγή uh, στην, στη ρακέτα και να δούμε βέβαια πώς θα πάει από εδώ και πέρα σήμερα πάλι δεν έπαιξε ο 3. Ο 3 είναι ουσιαστικά στην, στην αποστολή μόνο συμπληρωματικά. Τώρα, αν θα αλλάξει αυτό σε κάποια φάση, είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά έτσι κι αλλιώ ο Τρει στο, στο rotation έχει πολύ πολύ μικρή συμμετοχή. Αυτά και με το μεταγραφικό κομμάτι. Ο Ηλίας Παθεοδόρου τόνισε ότι ο Πάοκ έμεινε ζωντανό με, με, αυτή την νίκη σήμερα. έκανε λόγο ότι την προηγούμενη εβδομάδα με Ludwigsburg και ΑΕΚ ο Πάοκ ξόδεψε αρκετή ενέργεια Uh, κάτι που, που πήγε να το πληρώσει σήμερα, αλλά έχει καλή νοοτροπία ειδικά στο ποδήμιο και παρά τα πολλά λάθη, βρήκε ο τρόπο να πάρει αυτή τη σημαντική νίκη που πήρε στην έδρα τη Γκαζιαντέπ. Λοιπόν, αυτά μετά του, μετά του Πάοκ. Uh, για να δούμε να βγει και η ανακοίνωση. Θα το δω. Λοιπόν, για να δω αν έχει βγει και η ανακοίνωση από πλευρά Καε για τον Νταρντέλ uh, Τζάξον. Λοιπόν, γιατί αυτή την ενημέρωση έχω. Για να δούμε. Λοιπόν, λοιπόν μέχρι θα... να λοιπόν, δεις, ναι, ναι, βγήκε. Θα το δούμε και παλού. Λοιπόν, ναι, μέχρι... υπάρχει ανακοίνωση από α, τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει ανακοίνωση. Λοιπόν, ο Ντανέλ Τζάκσον, λοιπόν, είναι ο καινούριο παίχτης του, του ΠΑΟΚ. Και είπαμε ότι η ανακοίνωση θα μεγόταν από λεπτό σε λεπτό Α, και μόλις τώρα α, ανακοινώθηκε από πλευρά ΚΑΕ ΠΑΟΚ Uh, η ανακοίνωση για τον Νταρνέλ Τζάξον. Ε, πες τα μάτια, πες αυτό που θέλει να πεις. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε να πούμε λίγο αρθάδιο, γιατί πάμε στο τέλος και... Βεβαίως, είχε, την... αγωνιστική, είχε αγωνιστική, είχε σήμερα, αγωνιστική αί. σήμερα. Η σήμερα ο Ρακλή πήρε τον τέρμπι κοντά στο Χολαργό, 74-64 για τον uh, γύρω, που έκανε μια σημαντική νίκη και πήρε και μια καλή διαφορά, έτσι που σε αυτά παίζουν οι διαφορές ε, στους 10 πόντους. Ε, ο Ρακλή λοιπόν ο οποίος επικράτησε με 64-64 ε, έχοντα τον Αγγελακόπουλο να έχει τρει Αδανασούλα, είχε τέσσερι τόσου, 15. Παπαδιονυσίου συμμετοχή, Δελιώρη συμμετοχή, Χαριτόπουλο 17, Κακαλούδη 11. Κακαλούδη 11, Γεωργάκη 2, Μπούμπαλο 2, Γιαναγκέδη 3. Καλά, έτσι δεν Σημαντική είναι για τον Ερακλή, έτσι. Ναι, σημαντική. Ε, γιατί ο Χολαργό είναι μια ομάδα που. Ε, είναι στον κρούπο. Ε, ψηλά κοιτάει. Ψηλά, ακριβώ. <χω> λοιπόν, στα υπόλοιπα αποτελέσματα. Καρδίτσα Μίντα 6971. Αέλδοξα Λευκάδα 76-87, Αρκαδικό Εθνικό 97-92, Ερμή Αγία Ψυχικό 80-72, Παπάου Καστοριά 61-66, Μαρού Σουδούκα 84-71 και Περιστέρη Πάτρα στο άλλο τέρμι τη ημέρα 96-78. Κορυφή για το Περιστέρη που έχει κάνει το 11 στα 11, έτσι είναι στου 22 βαθμού, αίτητο. Από και κάτω έχουμε πλέον τον Ερακλή στη δεύτερη θέση με 20 βαθμού, 9-2 το ρεκόρ του. Χολαργός και Απόλλων Πατρών είναι στους 19 βαθμούς και η Καστοριά που ανέβηκε και αυτή, η ομάδα της Καστοριάς που δεν την περιμέναμε να πω την αλήθεια, είναι στο 7-4. Αυτό είναι το γκρουπ των 4 ομάδων που αν τελείωνε σήμερα το πρωτάθλημα θα παίζουν play -off. Έτσι και θα παίζει Ρακλής, Καστοριά και Χολαργός ε, Πάτρα. Ε, από εκεί κάτω έχουμε Αμίντας 18, Δόξα Λευκάδας 18, Ψυχικό 17, Ερνή Αγία 17, Μαρούση 16, Εθνικό 15, Παπαγό 14, Καρδίτσα 14, Αρκαδικό 13, Λάρισα 13, 13 και τελευταίο με μόλι με μία νίκη ο Δούκα με 12 α, βαθμούς. Αυτό α, είναι το πρόγραμμα τη σημερινή αγωνιστική για την Α2 κατηγορία ακόμα του 26 πόντου στον Εμισαγιά. Με 9 rebound, 4 αστέ, 3 κλεψίματα. Τι να καταλάβει. Τι να καταλάβει. Τι να καταλάβει. Εντάξει, δηλαδή. Και πάει και καλά ο Ερμή. και κάνει και από τα θέματα. Καλεί ο Νέστορα ο κομμάτο. Ο οποίο πέρασε και από την εκπομπή. Λοιπόν, πάντω είναι σημαντική είναι για τον Ερακλή. Ο οποίο και μεν κερδίζει και μένει δεύτερο. Έτσι, μόνο του και έχει ένα βαθμό κάτω του υπόλοιπου. Και παίρνει και μια σημαντική διαφορά. Έτσι που παίζει το ρόλο τη, ώστε να βάζει βαθμού. 10. πόντι δεν είναι αμεληταία ε, διαφορά. Ε, κατάφερε ο Ακλή, είχε και κόσμο αρκετό στο Ιβανόφιο, πολύ καλό κι αυτό. Έτσι, και πήρε μια ανοίξη σε ένα που την ήθελε. Μετά, δηλαδή, από την ε, Δόξα Λευκάδα, βλέπουμε ότι ο Ακλή βγάζει αντίδραση. Κέρδισε εκτό έδρα τον Αμήντα εύκολα και κέρδισε τώρα και τον Χουλάργο στον τέρμπι. Έτσι. Mm -hmm. ε, εντάξει. Καλή νίκη, πολύ καλή νίκη. Ο Λεγουμένο από τον Χολαργό να πούμε: Μπέλι είχε 23 πόντου πόντου. Κόρε. Ο Διέτα είχε 9. Ο Κοτρούγια μόλι 2. Ο Κούκαλη 8. Ο Παπα-Νικολάου 7. Ο Τσάμι είχε 5. Ο Σπυρόπουλο είχε 7. Ο Τσακόπουλο είχε 2. Και ο Τσιλούλη είχε έναν πόντο. Αυτά από τον Χολαργό. Αυτά από την Α2. Έτσι που είχαμε. Να δούμε την... τι γίνεται και, και να δούμε, Να δούμε λίγο λίγο. τι γίνεται, Γιατί υπάρχουν ε, παιχνίδια σε εξέλιξη. Να πω λίγο ότι η Άκη είναι στο 17-11 από ό,τι βλέπω εδώ. Ε, το παιχνίδι τη. Η Άκη παίζει τώρα με την Βενέτσια. Mm -hmm. Και είπαμε ότι είναι παιχνίδι φωτιά για την Άκη, γιατί το κερδίζει και μπαίνει πολύ δυνατά στην υπόθεση πρόκριση πλέον. Τώρα, αν χάσει η Άκη και, και αυτό το εντό, τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Αν κερδίσει, είναι δυνατά στην υπόθεση πρόκριση. Λοιπόν, στα παιχνίδια τη Ευρωλίγκα. Uh, η Χίμ κυνήγησε εύκολα την ΕΦΕΣ 86-68. Η ΕΦΕΣ που είχε για πρώτη φορά στο πάγκο τη σήμερα τον Αταμάν uh, μετά την αλλαγή που έκανε. Αλλά μέσα στη Χίμ ήταν έτσι πολύ δύσκολο να, να, πάρει κάτι. Ο Ολυμπιακό με Τσέσεκα στο εμίχα του 45 45-48. Ο Ολυμπιακό δεν έχει το πίντεζι σήμερα. Uh, έχει ξεκινήσει το Αρμάνι Μπασκόνια που είναι στο 14-9. Στι 10 ξεκινάει το Μπαρσελόνα Μάλαγα στα παιχνίδια τη Ευρωλίγα. Η Ευρωλίγα έχει διπλή αγωνιστική αυτή την εβδομάδα. Έτσι. Έχει, είχε και χθε παιχνίδια έχει σήμερα και αύριο και την, την Παρασκευή είναι αυτή η εβδομάδα με τα, με τα, διπλά παιχνίδια στην, στην Ευρώλυκα. Δεν έχουμε πει για αυτά που γίνονται στο NBA, αλλά εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είναι τρελή. Ναι. Δεν έχουμε καταλάβει να αποθεώσουμε με Black Mamba, είναι η αλήθεια. Ε, εσύ να τον αποθεώσει. Ε, εντάξει, ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Πω... Εγώ δεν, το γουστα... <laughs> δεν, το γούστα, γούσταρα, όχι δεν το γούσταρα. Ε... όχι, κοιτάξτε, για να μην Με, με πάρε... έχει πονέσει πολλέ φορέ, ναι, ρε παιδί κοίτας, μου. Για να μην παρεξηγηθώ. Έτσι, παιχτάρα, τεράστιο παίκτη, δεν χρειάζεται το πω εγώ. Ναι. Έτσι. Αλλά να σου πω κάτι, το marketing και όλο το σύστημα του NBA που έπεσε πάνω την τελευταία του χρονιά, το πώ πήγαν να το περάσουν, έτσι, ναι. ε, που δεν έχει περάσει για άλλου και για άλλου έτσι τελευταία χρονιά, και πώ πήγαν να το έξω, και ακόμα για αυτό που έγινε προχθέ με του Lakers, mm -hmm. ξέρει τι μου δείχνει εμένα, Πόσο τεράστια αγορά είναι οι Lakers κατά ναι. πρώτο λόγο και πώ ναι. το NBA θα, θα δίνει να εκμεταλλευτεί το παραμικρό δηλαδή. Έχει πόσο καιρό που σταμάτησε ο Κόμπε. Mm -hmm. Όλοι ασχολούνται με άλλα θέματα με το NBA, με τη χρονιά, με με με. Mm -hmm. Και βλέπει ότι προχθέ ασχολήθηκαν και ασχολούνται εδώ και μια εβδομάδα όλοι με το 8 και το 24. Mm -hmm. Γιατί αυτό που λέει το NBA, δηλαδή βλέπει πραγματικά πόσο τεράστια είναι η αγορά των Lakers έτσι, mm -hmm. του Λο Άντζελε. Και των ε, Lakers συγγνώμη. συμφωνούμε ότι μετά τον ένα και μοναδικό ε, ο Bryant. Είναι αυτό που τον πλησιάσει. Πήγε, τον πήγε εννοείς, να τον πλησιάσει, ναι. Ε, Κοιτάξτε, με βάση. Εγώ βάζω το λεπρόν μέσα, αλλά σε αυτό έχω πολύ κόσμο που είναι απέναντι. Okay. Κοιτάξτε, με βάση τα πρωταθλήματα, mm -hmm. με βάση το στυλ παιχνιδιού που σωστά. ήταν ένα παίκτη ε, όπω ήταν ο Τζόρνταν, έτσι mm -hmm. έμοιαζε δηλαδή πάρα πολύ με το σκοράρισμα, με τι κινήσει, με όλα αυτά. Ναι, ναι γιατί ο Λεμπρόν για μένα είναι κάτι διαφορετικό. Στυλ σωστά, παίκτη, σωστά, ναι, έτσι, σαν πειρασμό είναι, να είναι, είναι άλλο πράγμα. στυλ. Αλλά. Ο, Ο κόμπε του πολλά, ναι. Οι αριθμοί, στο mm -hmm. τέλο του Λεμπρόν, mm -hmm. οι αριθμοί δεν θα τον έχουν για τον κορυφαίο. Mm -hmm. Που έχει mm -hmm. παίξει ποτέ. Ναι. Mm -hmm. Έτσι, ό,τι και να λέμε, όσο και να με γουστάρουμε τον Λεμπρόν, και εμένα κάποια πράγματα δεν μου αρέσουν του Λεμπρόν. Έτσι, ειδικά τότε που ήταν στο Κλίβαλαντ στην κόντρα με τη Βοστόνη και αυτά που τον, τον είχαμε στι σφαλιά, με πούμε, συνέχεια αυτά που έλεγε και πώ πήγε μετά και έκανε ναι, εντάξει, πήγε στο Μαϊάμι για να πάει mm -hmm. μετά γιατί στο Κλίβαλαντ τότε δεν θα έπαιρνε ποτέ. Ναι. Mm -hmm. Αλλά και με βάση αυτά που κάνει στο γήπεδο και με βάση του αριθμού, όταν τελειώσει την καριέρα του ο Λεμπρόν έτσι πάει, θα είναι ο κορυφαίο όλων των εποχών. Mm -hmm. Έτσι. Και σε αριθμού, τώρα από τα θέματα θα δούμε πώ έχει τρία, τέσσερα. Πώ έχει πώς τρία, ο Νομίζω. Ο Λεμπρός τώρα έχει. Ε, με του με τους πήρε δύο ή τρία. Σου πήρε δύο τρία. Πρέπει... Δύο. 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 πρέπει ναι. να έχει πέρα με το σχήτ, ένα πήρε με το κλείβε, ένα ναι. το okay. ε, Αυτό είναι όλη η ιστορία με τα δαχτυλίδια, εκεί πάει η ιστορία. Εγώ βέβαια διαφωνώ σε αυτό με τα δαχτυλίδια, γιατί με την ίδια λογική ο Μπιλ Νάσελ είναι ο κορυφαίο όλων των εποχών, γιατί έχει 11. Mm -hmm. 11. Έχει, έχει, έχει από ένα στα δάχτυλα των το χεριών και ένα στο στα αυτιά. Και στο αυτιά. Mm -hmm. Έτσι, τα δαχτυλίδια δεν κάνουν τον πολύ μεγάλο παίκτη. Mm -hmm. Γιατί λέει, ο Σουλέο, ο Μπιλ Νάσελ έχει 11, αλλά δεν μπορεί να πει κανεί ότι ήταν ο κορυφαίο παίκτη όλων των εποχών. Ήταν ένα σκληρό παιδάκι, ένα παίκτη δυνατό, ένα παίκτη καλό αμυντικό. Ναι, 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 ναι. Έτσι κόντραρε τον Τζάμπερ, λένε, α πούμε τότε. Mm -hmm. Αλλά δεν μπορεί να πει κανεί ότι ήταν Τζάμπερ, ή Τζόρνταν. Απλά έτυχε να είναι στην ομάδα εκείνη των Celtics που ισοπαίδωσε στο NBA με τον άλλο μπακροπονιτή. Πήρε 11. Δεν μου λέει κάτι από τα χτήματα εμένα. Που λένε όλοι ο Άλλο έχει 3, ο Kobe έχει 5, ξέρω εγώ 6. Ο... Επίση το, το ίδιο σκηνικό είναι και με τον Έντρη Κρίξε που, που πολλέ φορέ βγαίνει και από το τι. Και το τι κάνει και με την ομάδα του, ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει. Να δηλαδή πέρσι ο Westbrook δεν ήταν αμοιβή γιατί δεν έκανε, είχε τρίπλη-δάμπλη με σόρο. Ναι, okay. ναι. Αλλά συνήθω ο MVP τότε. βγαίνει και από το τι κάνει με την ομάδα του. Σωστό. Το δηλαδή. Ναι, αυτό έχει μια δόση όμω αλήθεια. Γιατί δεν είναι MVP αν κάνει μόνο νούμερα. Mm -hmm. Το θέμα είναι και η ομάδα σου και ο Λεμπρόν. Όταν λέω ότι θα είναι κορυφαίο και με βάση τα νούμερα και με βάση την πορεία του έτσι. Γιατί παίρνει τίτλου. Ναι. Δεν είναι Λέβαια, δηλαδή βέβαια. ότι απλά είναι ένα παίκτη ο οποίο εντάξει ρε παιδιά έχει καλού μέσου όρου. Δηλαδή ο Westbrook. Πες ότι κάνει πέντε χρονιά όπω έκανε πέρσι, τρίπλου τάμπλ. Τα λέμε τώρα έτσι. Θα Λέει. φτάσει, α πούμε, τα, τα, νούμερα θα είναι απίστευτα, αλλά μα δεν πάει και ένα ποτάθημα. Δηλαδή ό, όλη αυτή η διαδικασία είναι και το δαχτυλίδι μετράει. Ε, φυσικά. Έτσι, εγώ α πούμε, και να σου πω και κάτι τώρα που το, 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 το κάνω χαβαλέ με φίλου και λέμε για τα δαχτυλίδια. Α μα πει κανεί, αν δεν υπήρχε σφαγή με το Σακραμέντο τη γρονιά του Ντίβατ, του Γιάνκοβιτ, έτσι. Που, ήταν, που είναι, πώς ξέρει, Πώ δεν πήρε κίνημα από τα Άσμαν. Λέμε για τώρα. Ναι. Και αν κάνει να δει τα μάτια, ότι λέει και Σακραμέντο. Mm -hmm. Αν είσαι στο Σακραμέντο, δεν θα ξαναβλέπει <laughs> μπάσκετ. Θα σε έκανε απαγορεύσει όχι να πλησιάζει το γήπεδο, αλλά να φύγει την πόλη με αυτά που θα έκανε άμα ήσουν Έλληνα. Δηλαδή πάει ένα Έλληνα Σακραμέντο βαραντικό στο γήπεδο. Ναι. Και έβλεπε αυτά που γίναμε του Λέικερ τότε. <laughs> του αγώνε εκείνου τη σφαγή. Γιατί μιλάμε για σφαγή, δηλαδή μιλάμε για όρια. <laughs> θα μπαίνει μέσα. <laughs> θα μπαίνει μέσα, δηλαδή. Αυτό μα γινόταν σε ελληνικό γήπεδο σφαίριγματα. Δηλαδή τελειώνω το μάτ. Βάλιστα. Πήρα ένα πετάσμα τότε το κομπέ. Πήρα ένα δεύτερο τότε με τη σφαγή με εμά, με του Celtics. Mm -hmm. Θυμούνται όλοι. Το πρέπει να ήταν μετά το που το πήραμε εμεί. Το δεύτερο, το δεύτερο πήγαμε να πάρουμε, με τη σφαγή που έγινε. Έτσι. Δηλαδή, είχε κι άλλα η Λέικε, εκείνη η ομάδα του Λέικε, είχε κι άλλα. Και μου πήγαν οι στραβοί να μου πει, Α, well, δεν είχε μαδάρα. Εντάξει, ο μαδάρα ο μαδάρα, αλλά το Σακραμέντο. Mm -hmm. Το Σακραμέντο είχε ο μαδάρα τότε. Τι να Βίλιαμ, Βέμπερ, Μπίμπι. Ο Πέτζα στα καλά του, του Άρας, ναι. ο Δίβατ. Μαδάρε. το Σακραμέντο. Και δεν πήρε τίποτα. Γιατί, γιατί έπεσε, του και σφαγιάστηκε. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι. Mm -hmm. Σφαγιάστηκε. Mm -hmm. Να μην λέμε ότι θέλουμε. Γι' αυτό ήθελα να πω και πέντε κουβέντε, έστω και στο τέλο. Να μην λέμε ότι θέλουμε. Τώρα, εντάξει, mm -hmm. όπω θέλει η ε, ε, Επίση, αυτό που θα σου έλεγα, mm -hmm. την άλλη εβδομάδα που τελειώνει η χρονιά. Έτσι, ε, θα αφιερώσουμε μια εκπομπή. Ναι. Στον κόσμο. Θα δώσουμε γραμμέ ναι, στον κόσμο. Εννοείται, εννοείται. Έτσι, μια εκπομπή ολόκληρη να βγει ο κόσμο σε ένα διωράκι. Όσοι πασχετικοί θέλετε, παίρνετε τηλέφωνα. Θα δούμε ποια εκπομπή, Λογικά, εγώ, θα, μάλλον θα είναι η τελευταία που θα κάνουμε του χρόνου. Δηλαδή, την άλλη Παρασκευή, την άλλη Πέμπτη είναι η τελευταία. Πέμπτη, λογικά, ναι. Έτσι, θα είναι η τελευταία. Να κλείσουμε έτσι τη χρονιά με τι δικέ σα ανησυχίε, προβληματισμού, χαρέ, σκέψει. Όπω θέλετε, πείτε το έτσι, με τον κόσμο να πάρουμε λίγο μπασκετική και οτιδήποτε θέλετε, όχι μόνο πάω κάρι α και NBA. 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 εγώ ψήνω ευρωλίδα. με και η Ευρωλίγα, ό,τι θέλετε. Εδώ είμαστε ναι. να το δούμε. Λοιπόν, απλά για το NBA για να κλείσουμε, γιατί βλέπω ότι ήρθε και ο Θανάσης ο Κιλώνης. Mm -hmm. ε, ο Αντετοκούμπο που κάνει εκπληκτικό πρωτάθλημα χθε επίση έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι στο Λεμπρό Τζέιμ. Το, mm -hmm. το μιλγόκι το οποίο και σε 119-116 οι Μπάξ και με 20. Τέταρτη περίοδο. Και το γυρίσανε το Cleveland, έτσι, Και χρειαζόταν τον Κούμπο ουσιαστικά να μαζέψει μια χαμένη παλιά στο τέλο για να σκοράρει και να πάει στου τέσσερι διαφορά και να πάρει το μάτσο. Το και αλλά κάνει τρομερή εμφάνιση εδώ τον Κούμπο. Ο οποίο στα τελευταία παιχνίδια δείχνει και το σουτάκι ότι έχει βελτιώσει πάρα πολύ. Ναι, σίγουρα είναι πολύ βελτιωμένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι. Έχει δρόμο ακόμα για ναι. να το βελτιώσει και αυτό, αλλά. Αλλά στην σα... αρχή δεν τα παίρνει τα σουτ. Δεν ξέρω. Ναι. Τώρα το βλέπω σε πολλά ναι. τελευταία μάτσα πέντα σουτ. Mm -hmm. Άμα φτιάξει και το σουτ από τα 5-6 μέτρα, μιλάω για τρίποτα. Άμα κάνει, άμα κάνει και τρίποτα, εντάξει, δεν τον πιάνει άνθρωπο. Αλλά άμα βελτιώσει το σουτάκι από τα 5-6 μέτρα για να μην τον κλείνουν, γιατί στην αρχή βλέπει ότι τον κλείναν όλοι, γιατί έκανε αυτέ τι κλασικέ κινήσει. Έπαιρνε την μπάλα, έπαιζε κάτω, ποστάριζε αυτό το, το step. Δηλαδή πώ θα τον κλείσουν έτσι. Άμα βγάλει και το σουτ για να αναγκαστούν ναι, να του τραβήξει και έξω. Φεύγει στο υπερτόπ <laughs> επίπεδο. Ναι, δηλαδή ναι. Εντάξει, ο άνθρωπο κάνει εκπληκτικό ποτάθμα. Ε, είναι στην κουβέντα για το MVP. Uh -huh. Και ανάλογα βέβαια εδώ τι θέση θα πάρει και το Μιλγόκη, Ε, Ομολογουμένω. Να το δούμε. Ε, το... Είναι το MB να μιλάει. Ε, τώρα αυτό είναι ο Τζακέξο με τον Παύλο. Είδε την ιστορία με τον Μάτζη και τον Αιζέα. Που συμφιλωθήκαμε μετά κάτι, από χρόνια. Κάτι είδα πριν το Μάτζη. Ο, που ο το Isaiah, ναι. και ο Αιζέα ήταν φίλοι από, 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 τότε που παίζανε. Έτσι κολλητοί. Πάρα πολλά χρόνια. Ε, και μαλώσαν. Mm -hmm. Ένα θέμα που ο Μάτζικ είχε μάλλον με πολλού φίλου του ήταν τότε το θέμα με, τον, με το AIDS που είχε, με τον ιό, τον HIV. Όταν το ανακοίνωσε, ότι πολλοί τότε επειδή δεν ξέραν και πολλά πράγματα τη δράσαν. Είπαν και δύο-τρει κουβέντε παραπάνω. Κάποιοι γενικά είχε πολλά θέματα. Και με τον Αζέη είχε μαλώσει, ενώ ήταν κολλητή. Mm -hmm. Και τα ξαναβρήκανε, αλλά είναι δυνατόν, Ρε φίλη, να τα ξαναβρει μπροστά στην κάμερα yeah. του MBTV. <laughs> ε, είναι δυνατόν. <laughs> Δηλα, δηλαδή, πώ ξέρετε, δεν λέω ότι είναι κακό, γιατί είναι στην κουλτούρα του αυτό το πράγμα, ναι. των Αμερικανών. Έτσι, του έβαλαν απέναντι δύο θηρία, έτσι, δύο ιερά τέρατα του μπάσκετ. Mm -hmm. Και ο Αζέα, α πούμε, με εκείνη την τρομερή ομάδα των πίστων και Visco Magic. και ο Ματζικ. Και βλέπει τώρα και του δύο, ειδικά τον Αζέη, α πούμε, αρχίζει και κλαίει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έχουν ένα προϊόν. Και ξέρεις, τώρα σου λέει τώρα, βλέπει ότι στη Θεσσαλονίκη, μετά από μια μέρα, στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα συζητάμε για αυτό το πράγμα. Ναι. Ε, δεν, δεν υπάρχει κουβέντα και σύγκριση σε οτιδήποτε έχει να κάνει με marketing, NBA, κουλουπού, με όλα τα άλλα αθλήματα. Δεν σου βάζω για το μπάσκετ μόνο στην Ευρώπη. Σου βάζω και για το ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Ωραία. Σου βάζω για το NFL που επίση αυτοί το έχουν πολύ ψηλά οι Αμερικάνοι. Ωραία. Ε, το πώ έτσι αναδεικνύουν διάφορα stories ή τέλο πάντων προσωπικότητε, ε, stars μέσα τώρα, από το NBA. Και τώρα διαβάζω ένα κείμενο ας πούμε, στο NBA, στο Sport 24, ας πούμε, που λέει αυτό για το Age τότε, ας πούμε, που και ο Τόμα είχε πει κάτι τότε για τι σεξουαλικέ προτιμήσει του Magic. Mm -hmm. Και πώ το 92 τον πετάξαν από την Dream Team ο Magic και με τον uh, Jordan. Ναι. Τον Isaiah, που εντάξει, ο δεν το ποτέ αυτό, mm -hmm. γιατί ήταν ευκαιρία να πάρει για του Ολυμπιακού να είναι μέλο τη Dream Team, έτσι. Λέβαια, έτσι. Δηλαδή, θα έπρεπε να είναι τότε ο Isaiah Thomas μέλο Dream Team. Δεν ήταν όμω μέλο τη Dream Team. Και τελικά τα βρήκαν. Ε, να λέει στην εκπομπή Players Only δηλαδή, τώρα κοιτάξτε, καλά και αποκομπές τώρα. Και τι είσαι ρε, άσε τώρα, τί είσαι. Το Outside NBA το είσαι, το είδες, το Outside NBA. πώ είναι το inside NBA του TNT με Σακίλ Μπάρκλεϊ και ξέρω εγώ, Έρνιν Τζόρσο που είναι δημοσιογράφο και Κένι Σμιθ. Τώρα κάνανε εκπομπή Outside NBA, Outside of NBA. Που λένε διάφορα πράγματα. Παιδιά, καθίστε να τη δείτε. Είναι λίγο, είναι 13-14 λεπτά και μετα... μεταδίδεται μέσω Facebook από το κανάλι του TNT. Καθίστε mm να δείτε τι θα κλαίτε. Mm -hmm. Και βλέπει πώ είναι η κουλτούρα του ρε παιδί μου, ακόμα και στην τηλεόραση. Που εδώ στην Ελλάδα μπορεί να τα κάνει αυτά. Να βάλει, α πούμε, δύο παίχτε που ξέρει ότι είναι φίλοι του Πάου και του Άρη και του Ηράκλει, οι τρει, mm -hmm. έτσι για να μην έχουν και τον Άκλει φυσικά, και να του βάζει να, να, συζητάνε έτσι χαλαρά και να κάνουν τέτοιο χαβάλα και να. Πού να, το να, πού να, να, γίνει αυτό στην Ελλάδα. Καταρχήν οι ίδιοι παίχτε θα δεχτούν γιατί είναι στην κουλτούρα του. No. Έτσι, δεν είναι στην κουλτούρα του. Δηλαδή εδώ στη Θεσσαλονίκη, α πούμε, έτσι, ξεκίνησε εδώ ο Γιανούλη που κάνει εκπομπή, α πούμε, και είναι κάτι πρωτοποριακό που κάνει ο Γιανούλη εκπομπή. Που είναι παλέμαχο. Ο παλέμαγος δεν είναι, γιατί παίζει ακόμα ο Γιάννη ο Γιαννούλης, Έτσι, αλλά είναι ξέρεις, κάτι εξαιρετικό. Δηλαδή, πού να βάλει και έναν του Άρη να κάνει μαζί του ή του Ηρακλή, και Έτσι. Δηλαδή, θα ήταν εντυπωσιακό όπω κάνουμε στην Αμερική. Mm. λοιπόν, φύγαμε και λίγο. Εντάξει. γιατί ο χρόνο ήταν σήμερα περιορισμένο λόγω του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι με, μεταγραφή είχε, είχε με πολύ πράγμα. Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι πάει η ιστορία. Λοιπόν, εμεί θα είμαστε και πάλι εδώ αύριο. Έτσι. έτσι 8 με 10 μπάσκετ city, μόνο για μπάσκετ. Θα δούμε την επικοινωνία, θα δούμε λίγο πιο έναμα τα πράγματα και μετά τα παιχνίδια. Γιατί έχουμε και ρεπό αυτή τη εβδομάδα. Δεν έχει αγωνιστική. Πάμε την επόμενη. Ε, την επόμενη είπαμε ότι πέρα από τα μάτ θα, έχουμε, θα δώσουμε και μια μέρα, θα αποφασίσουμε εγώ με τον Νίκο, λογικά η τελευταία τη χρονιά για του φίλου ακροατέ να βγουν να μιλήσουν εδώ, να μα πούνε ό,τι θέλουν. Μπασκετικά μόνο, έτσι μην βγει κανένα και μα πει πώ είναι αυτό το ποδόσφαιρο okay, ή τι κάνει ναι. μα. Αυτό θα τον κλείσουμε κατευθείαν. Θα φύγει, έφυγε. Μόνο για μπάσκετ. Έτσι θα δώσουμε και μια για να κλείσουμε έτσι ωραία την χρονιά. Μπασκετικά. Ωραία. Έτσι, ωραία. Αυτά. Λοιπόν, ακολουθήσαν ένα και μπαλαντέρ συντονισμένο στο Λίμπορο. Εμεί ξανά ε, το άλλος. αφού είναι στο Αίγυο, δεν έχει πάει ρεφιλέ. Α, δεν ε, ακόμα. ξέρω, εγώ προλάβανε. Λοιπόν, ε, εμεί ξανά ραντεβού αύριο εδώ στι 8. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.